Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Άλεξ Μόρας στο μικρόφωνο και στην κάμερα και θα σας κάνω παρέα για μια ακόμη φορά. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά που βρίσκονται στο chat. Καλησπέρα σε εσάς που μπαίνετε τώρα. Γεια σου GR Alone, γεια σου Νίκο, καλώς τον. Γεια σου Κώστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ πρόφεση, να είσαι καλά. Καλησπέρα Λόλα, τι κάνεις, πώς είσαι? Γεια σου Βασίλη, γεια σου Βασίλη. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε αντί για επεισόδιο, θα το δούμε σε live το τελείωμα της χρονιάς. Για όσους ρωτάτε και για όσους ρωτάνε μετά, προφανώς και θα μείνει στο YouTube. Σαν επεισόδιο θα είναι, απλά πιο μεγάλο και θα βγει η χρονιά έτσι. Εντάξει, οπότε μην το ρωτάτε τσάμπα, ό,τι live κάνω μένει μετά πάντα. Δεν τα κατεβάζω, δεν υπάρχει κάποια τέτοια περίπτωση. Γεια σου Στέφανε, γεια σου Μασσενπάι, γεια σου Δημήτρη, γεια σου Χρήστο. Συγγνώμη, γεια σου Χασάμπ, γεια σου Παντελή. Γεια σου Άκη. Κάτσε γιατί θα μπερδεύομαι τώρα, γιατί έχει και φάτσες εδώ πέρα, το chat. Μαζί με τον GR Alone θα μπερδεύομαι, ποιος από τους δύο είναι. Εντάξει, GR Alone είναι member βέβαια και τον δείχνει με πράσινο χρώμα, οπότε εντάξει. Όλα κομπλέ. Γεια σου Αναστάση. Τι λέει ο πρόφεση, καλησπέρα χαμογελάρα του Βόλου. Πιανού. Την νίκη αμένω βρε αδερφέ. Δεν είμαι από το Βόλο. Έκανε σειρά, νίκη Βόλου. Είσαι από το Βόλο, τέλος. Αχ, ωραία, ωραία. Τι έγινε. Λοιπόν, καλά GR Alone, ξύπνησα σχετικά δύσκολα, αν και κοιμήθηκα αρκετές ώρες. Πριν κάνα δύο μισά ώρο περίπου. Χαλαρά, πήρα το πρωινό μου και είμαστε έτοιμοι να πάμε για να τελειώσουμε τη χρονιά εδώ πέρα με την Ιωνικάρα μας και να διεκδικήσουμε το πρώτο double στην ιστορία του Ιωνικού προφανώς, της σειράς μας, το πρώτο double, πρώτους τίτλους γενικά θα προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε, αν και έχουμε ξαναδιεκδικήσει τίτλο, αν θυμάστε, το κύπελο την πρώτη χρονιά. Αν το θυμάστε που είχαμε φάει πολλά στον τελικό, οπότε θα το πάμε έτσι μαζί. Θέλω να είστε ήρεμοι, θέλω να είστε chill, θέλω να είστε χαλαροί, θέλω να ράξετε με τον καφέ σας, το χυμό σας, το φαγητό σας, με ό,τι θέλετε και να απολαύσετε, να έχουμε ένα όμορφο live και να πάμε έτσι μαζί μέχρι και το τέλος της σεζόν. Το live θα κρατήσει περίπου, βασικά όσο βγει η χρονιά, τρεις ώρες. Λοιπόν, οπότε έχουμε μπροστά μας, δεν θα έχει live στο Twitch σήμερα το βράδυ, δεν θα κάνω διπλό live. Δεν νιώθω κιόλας την... δεν έχω τη δύναμη να κάνω διπλό live, οπότε το live για σήμερα θα είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Και πάμε να ξεκινήσουμε, μην χρονοτριβούμε. Καλησπέρα Αντώνη μου, καλώς τον. Γεια σου Τάσο, γεια σου Αναστάση, γεια σου Ιωάννη. Λοιπόν, κάτσε να αλλάξω σκηνή, να πάμε σε αυτήν εδώ, την κανονική μας τη σκηνή, πάρα πολύ ωραία. Και μισό λεπτό, δώστε μου μισό λεπτό, πού είναι, να το. Μισό λεπτό, εδώ, transform, 9-13 λέει. Βάλε ρέγκα και απολαύσε το αν θυμάσαι, θυμάμαι. Όλα τα θυμάμαι. Ωραία. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε το live, θα ήθελα να υπενθυμίσω το χορηγό μας που είναι το eneba.com, το οποίο θα το βρείτε στην περιγραφή για να αγοράσετε όποιο παιχνίδι θέλετε. Με πολύ χαμηλή τιμή και χρησιμοποιώντας και τον κωδικό AlexMorak βάζετε, παίρνετε 63% έκπτωση, η οποία προστίθεται συνολική συγκλιτών ημέρες προμήθειας στο καρτόν και του PayPal. Το θυμάστε, το ξέρετε πλέον, έτσι. Ωραία. Και φυσικά, να σας πω ότι σε όποιον αρέσει η σειρά και σε όποιον αρέσει η δουλειά μου, να μην ξεχάσει να αφήσει ένα like στο βίντεο, έτσι για να γαργαλίσουμε λίγο τον αλγόριθμο. Ναι, να έρθουμε του YouTube λίγο τον αλγόριθμο και να τον γαργαλίσουμε. Αφήστε ένα like για γαργάλιμα στον αλγόριθμο του YouTube. Θα το καταφέρετε με ένα like σας, οπότε να ξέρετε ότι βοηθάει πάρα πολύ. Γεια σου Γιώργο, καλώς το να. Και πάμε να δούμε τι έχουμε
Δεν ξέρω αν άξιζε, αλλά πήρα ματώντα από τη Σάλκε με 3,3 million. Έχει δυνατότητες ή όχι, δεν τον έχω δουλέψει καθόλου, Captain Jim, δεν ξέρω. Γεια σου, Χασαπινιό, καλώς τον. Λοιπόν, δείτε εδώ το πρόγραμμα που έχουμε για σήμερα να παίξουμε. Είναι... Τα commands δεν λειτουργούν εδώ. Όχι, 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 ακεί, όχι. Δεν τα έχουμε δυστυχώς εδώ πέρα. Ό,τι θέλετε είναι στην περιγραφή. Στην περιγραφή επίσης ξέρετε τι άλλο υπάρχει. Υπάρχει και τα specs του υπολογιστή μου. Οπότε μπορείτε να τα δείτε και αυτά στην περιγραφή. Απλά πατήστε την περιγραφή και είναι όλα εκεί για εσάς. Χορηγή, γραφικά, ιστορίες, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Λοιπόν, έχουμε πολύ πράγμα σήμερα μπροστά μας. Ξεκινάμε με τον ημιτελικό κυπέλλου στον Ολυμπιακό που είναι και ο μεγάλος μας αντίπαλος. Έχουμε τα play-off με πανετολικό ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, Όφη, ΑΕΚ, ξανά ΠΑΟΚ, ξανά πανετολικό, τον επανελληνικό μετά από ένα μήνα. Διπλό μας με τον Ολυμπιακό, Τετάρτη Σάββατο και για το πρωτάθλημα και για το κύπελο και Όφη και ΑΕΚ. Να υπενθυμίσω λίγο τη βαθμολογία, είμαστε στο συν 3 από τον Ολυμπιακό. Έχουμε 19 νίκες, 5 ισοπαλίες, 2 ήττες. Μακάρι να πάει καλά, μακάρι να καταφέρουμε να πάρουμε έστω έναν από τους δύο τίτλους που διεκδικούμε σήμερα. Μακάρι να καταφέρουμε να πάρουμε και τους δύο, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα προσωπικά να σας πω την αλήθεια. Μακάρι να μην χάσουμε και τους δύο, θα έλεγα εγώ. Οπότε θα δούμε πώς θα πάει. Λοιπόν, ο Δουβίκας λογικά θα βάλει γκολάκια και σήμερα. Κατά πάσα πιθανότητα, δείτε εδώ λίγο πόσες ομάδες τον θέλουν τον Δουβίκα για το καλοκαίρι. Όπου με 5-6 εκατομμυριάκια δεν το συζητάω, παιδιά. Το καλοκαίρι θα τον έχουμε δώσει και θα πάμε για καλύτερα πράγματα. Προφανώς είναι πολύτιμος ο Τάσος. Είναι και Έλληνας και παστελώνει και πολλά γκολ και όλα αυτά τα ωραία. Αλλά τα χρήματα χρειάζονται. Χρειάζονται σε αυτή την ομάδα και σε αυτό το save το οποίο πάμε να κάνουμε. Έχουμε κάποιους τραυματισμούς, έχουμε κάποιους τιμωρημένους. Οπότε πάμε για το πρώτο match με τον Ολυμπιακό εκτός έδρας στο κύπελο. Δύσκολο θα είναι, έχει τρομερή ομάδα ο Ολυμπιακός, έχει τρομερή ποιότητα. Αλλά θα πάμε να τα δώσουμε όλα. Δεν έχουμε κάτι να χάσουμε. Δεν έχουμε κάτι να χάσουμε, απολύτως τίποτα δεν έχουμε. Ο Ολυμπιακός ο οποίος παίζει αυτό το περίεργο το 4-3-3. Προπονητή τώρα ποιον έχει, έχει ακόμα τον Γκρόσο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ακόμα το Φάμπιο Γκρόσο έχει. Λοιπόν, ναι παιδιά, εντάξει, δεν θα μάθουμε τώρα τον Αρέτσο. Το ξέρουμε 2 χρόνια τώρα. Οπότε σε ευχαριστώ, Καπτεντζή μου. Δεν ξέρω αν τον ανακάλυψες ή τώρα και ενθουσιάστηκες τόσο πολύ. Δεν υπάρχει αγάπη μεταξύ, λέει, Καφού και Γκρόσο που θα συναντηθούν. Ήταν πρώην προπονητής του στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν θα παίξει ο Γκρόσο, ο Καφού, να σας πω την αλήθεια, στο match με τον Ολυμπιακό. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα παίξει. Λογικά θα αγωνιστεί ο Στάνκοβιτς και ο Μάξιτς. Αν και είναι τραυματίας ο Στάνκοβιτς, δεν ξέρω πότε θα γυρίσει. Γυρνάει σε 6 μέρες, δεν παίζει σίγουρα. Οπότε μάλλον Μπεν Σλιμάν και Μάξιτς, παιδιά. Τα πρωινά πίνω πάντα χυμό, Μιχαλή. Μόνο απογεύματα πίνω καφέ, δεν μπορώ να πιω το πρωί. Μόνο αν είμαι εκτός σπιτιού δηλαδή αυτό. Καλησπέρα Αποστόλη, καλά όλα. Καλή επιτυχία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φέρεστε το save στο ελληνικό τον Πιέρο του Σωτηρίου, δεν μου αρέσει, οπότε όχι. Και για τα λεφτά τα οποία θα πρέπει να δώσω για να πάρω τον Πιέρο του Σωτηρίου δεν αξίζει μία. Nice, ωραία, καλή τιμούλα, μπράβο. Λοιπόν, πάμε στον ημιτελικό, απέναντι στον Ολυμπιακό, κάτσε λίγο να δούμε. Αυτό είναι το ΚΑΠΑ του YouTube. Κακό. Λοιπόν, Σιαμπάνης, Αμπντάλα, Μάικλ Ντάγκλας, Μιχάη, Ολντεϊρ, Μπενσλιμάν Μάξιτς, δεξιά Αλμπάνης Μπουζούκης, Μπροκέρο, Τάσος Δουβίκας. Έχω και καιρό να παίξω το save, να σας πω την αλήθεια, οπότε ναι, πρέπει να τα θυμηθώ λίγο. Λοιπόν, Παπασταθουλόπουλος, Κούτρης, Καφού στον πάγκο, Καφού στον πάγκο, Γιατρούδης, Ρωμανόφσκι και Μπόρις Κρίστιτς. Το γνωρίζω τον Αντόφ, ωραίος είναι, ναι. Λοιπόν, ωραία, πάμε έτσι. Πάμε για το πρώτο ματσάκι με τον Ολυμπιακό μέσα στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Είναι κύπελο. Θέλουμε εκτός έδρας γκολ, πολύ σημαντικό. Η 11 του Ολυμπιακού είναι με Τζολάκη, Προσλιέ,
Λασίλς, Τζιλά, Ταβάρες, Μεγέρο, Εμβιλά, Μάλζα, Ζανάμπρια, Λόρεν και Μάρκο Πιάτσα. Βλέπετε, έχει εξαιρετική ομάδα, έχει εξαιρετική ομάδα. Τον πάγκο έχει κάτσει ο Σα, έχει κάνει αλλαγή τροματοφύλακα λόγω κυπέλου. Πουσέτο, Κασάμα, Σομουρόντο, Φαρτούρ, Γουόλσε και Γιανακόπουλος, δεν ξέρω το Γιανακόπουλο. Πρέπει να είναι ριτζενάκι, καινούριος, παίχτης. Να και οι δεκάδες εδώ πέρα, τους βλέπετε. Με φουλ επίθεση, ο Ολυμπιακός. Βλέπετε Πιάτσα, Λόρεν, Σανάμπρια μπροστά, είναι τρομεροί παίχτες και οι τρεις. Με εξαιρετική μεσαγραμμή, με Εμβιλά, με Μεγέρο και Μάλσα, τρομεροί και οι τρεις. Βασικά είναι τέλεια αυτή η ομάδα. Είναι μια ομάδα την οποία παίζει να την είχα και εγώ. Δηλαδή το Πρόσερ θα τον είχα, ναι. Τον Σδίλα θα τον. Ναι, θα την είχα αυτή την ομάδα. Θα την είχα 100%. Είναι πάρα πολύ καλή. Και για να δούμε αν θα μπορέσουμε απέναντί της να κάνουμε κάτι παραπάνω. Αν θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις όποιες φοβίες μας έχουμε απέναντι στον Ολυμπιακό, τον οποίο δεν τον έχουμε κερδίσει και πολλές φορές. Για να δούμε ένα κόρνερ τώρα με τον Μπουζούκι. Από τα αριστερά δίνει στο Μάξιτς. Ο Μάξιτς ξαναδίνει στο Μπουζούκι και θα δώσει στο Δουβίκα. Τάσος Δουβίκα σε 1-0 στο 11. Όχι, μην τον πάρει στο Βαγιανίδη, δεν αξίζει. 1-0 στο 11 με τον Τάσο το Δουβίκα να μπαίνει δυνατά, να πετυχαίνει το 30ο του γκολ φέτος. Και ξεκινάμε δυνατά, ξεκινάμε πολύ όμορφα. Πάμε. Αυτά είναι τα ωραία τα πραγματάκια. Ο Τασάρας το σκοράρι το γκολ και πετύχαμε το εκτουσίας γκολ που θέλαμε. Γεια σου Τσίνμαν, καλώς τον. Δεν υπάρχει λόγος καρχήν να μου προτείνετε παίκτες, γιατί πρώτον δεν πρόκειται να τους θυμηθώ όταν θα κάνω τις μεταγραφές, και κατά δεύτερον θα διαλέξω αυτούς που αντέχει η τσέπη μου, αυτούς που θέλω εγώ σαν προπονητής, για να παρουσιάσω το έργο το οποίο θέλω εγώ να παρουσιάσω. Από εκεί και πέρα, προφανώς ο καθένας κάνει τις επιλογές του στην ομάδα του. Απλά είναι τα πράγματα, παιδιά. Θέλω και εγώ να παρουσιάσω ένα έργο το οποίο θα είναι δικό μου 100%. Τώρα, αν πέσω πάνω σε κάποιους από αυτούς που έχετε προτείνει και αξίζουν, προφανώς και θα τους δείτε. Γεια σου Γιάννη, καλώς τον. Γεια σου Μάριο. Πάμε λίγο Δουβίκας Power, ωραίος. Λοιπόν, Μπροκέρο τραυματίστηκε δυστυχώς. Θα μπει ο Ρωμανόφσκι στη θέση του. Είναι ένας τραυματισμός ο οποίος μας κοστίζει λίγο, νομίζω. Για τη συνέχεια, ελπίζω να μην είναι μεγάλος τραυματισμός. Ελπίζω να είναι κάτι μικρό, μια, δύο, τρεις μέρες το πολύ. Παίζουμε καλά. Μακάρι να καταφέρουμε να κρατήσουμε αυτό το αποτέλεσμα και να πάμε στο αναλυτικό με πλεονέκτημα δικό μας. Μάξι Τσαβάλη τη σέντρα, Αλμπάνης! 0-2 στο 47. Χρήστος Αλμπάνης, 0 έχω. Αποστόλη, να βλέπεις τα επεισόδια, τα δείχνω αναλυτικά. Χρήστος Αλμπάνης, 0-2 στο 47. Πάρα πολύ ωραία σέντρα, δεν υπάρχει offside, βλέπετε τον καλύπτει ο αμυντικός εκεί πέρα, παίρνει την κεφαλιά, κάνει τρομερή χρονιά ο Χριστάρας. Τις εμφανίσεις από το Super League 2 μπορείς να τη βρεις στο Σορτιτούτσι, τις έχουν ανεβάσει κανονικά. Στο link στην περιγραφή υπάρχει. Η μουσική γιατί κόπηκε. Okay, το έφτιαξα. Βασικά δεν είχε κοπεί, απλά δεν είχε μουσική εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή το κομμάτι γι' αυτό. Και το προχώρησα λίγο. Πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ από τον Μπουσέτο να ξαναμπεί στο ματς ο Ολυμπιακός. Κοίτα, τώρα θέλει προσοχή γιατί μπορεί να γίνει κανένα 2-2 και να τρέχουμε. Δεν είναι δύσκολο απέναντι σε αυτή την καλή ομάδα. Γεια σου Κωνσταντίνε, καλώς τον. Αλμπάνης. Αμπντάλα, ανεβαίνει από τα δεξιά. Κερδίζει κάποια μέτρα. Μπουζούκης τι έκανε εκεί πέρα, έσκυψε. Μάξιτς, Ρωμανόφσκι, διώχνουν την μπάλα η αμυντική του Ολυμπιακού και ο Έιντορ φεύγει στην κόντρα, περνάει τον αμυντικό μας απέναντι στο Σιαμπάνι, του λέει όχι ο Μάριος. Του λέει όχι ο Μάριος, ο Πουσέτο κερδίζει ένα κόρνερ, το 0-2 στο 67 παραμένει. Το live δεν κολλάει σε κανέναν, χαμήλωσε την ποιότητα. Ή φτιάξε το ίντερνετ σου, κάτι μπορεί να κατεβάζεις. Όχι, δεν θα έχουμε live το βράδυ, το είπα.
Θα έχεις 3 ώρες live τώρα εδώ πέρα. Καλά είναι. Ωραία, μάζεψε ο Μάριος το shoot, το οποίο ήταν δύσκολο, ήταν καλό shoot. Δουβίκας παίρνει την κεφαλιά, δίνει στο Ρωμανόφσκι. Το shoot goal! Τάσος Δουβίκας έβαλε το κεφάλι του. Και 0-3 στο 71. Ξεκινάμε εξαιρετικά. Τρομερό, εντάξει, κολόφαρδο ήταν, δεν ήταν τρομερό. Τυχερό ήταν, έκανε το shoot ο Μπουζούκης, έβαλε το κεφάλι ο Δουβίκας. 0-3. Αυτά είναι. Μέσα στην εβδομάδα της βάλανε, Χριστό. Το είχα βγάλει και στο Discord ανακοίνωση. Ο Ζούκης πολύ ωραίος, κάνει και τα tackling του εκεί πέρα που πρέπει. Θα κάνω αλλαγές, παιδιά, δεν τις έχω ξεχάσει. Απλά θέλω να τελειώσει λίγο το highlight και μετά να προβώ σε αλλαγές. Ταβάρες από τα αριστερά. Πολύ ωραίο το tackling, αλλά επιμένει ο Ταβάρες. Ο Εμβιλά την κεφαλιά κοντράρει μπάλα. Πω, είμαστε τυχεροί. Είμαστε τυχεροί. Λοιπόν, πάμε για αλλαγές. Πάμε για αλλαγές τώρα. Χρήστος Αλμπάνης. Θα βγει, θα μπει ο Αμπντάλα δεξιά εκεί πέρα. Θα πάει δεξί μπάκο ο Βασταθόπουλος. Το ξέρω, είναι ακραίο. Και θα βγει και ο Μπουζούκης για να μπει ο Ιατρούδης. Λίγο να ξεκουράσουμε τους παίκτες που είναι πάρα πολύ κουρασμένοι. Γιατί έχουμε μάτς μεσοβδόμαδο. Βασικά, όχι μεσοβδόμαδο, αυτό είναι μεσοβδόμαδο. Έχουμε μάτς το Σάββατο με τον Πανετολικό κατευθείαν. Ο Ταβάρες θα βγάλει τη σέντρα κεφαλιά του Έιντορ. Ευτυχώς πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Σιαμπάνη. Το 80 είμαστε. Έχει χτυπήσει και ο Αμπντάλα. Πολύ κούραση η ομάδα. Λογικό. Πίβο λέει καλησπέρα, άρχισα λίγο να μπω τι έχασα. Έχασες σχεδόν όλο το μάτσο με τον Ολυμπιακό. Μπενσλιμάν, Σοκράτης, Ιατρούδης. Θα πάει στα άκρα ο Ιατρούδης. Θα βγάλει μια σέντρα ωραία και το Ρωμανόφσκι, το σου του Ρωμανόφσκι. Θα περάσει λίγο δίπλα από τα δοκάρια του Τζολάκη. Λίγο δίπλα. Να τελειώσει το μάτς τώρα, να το σβήσουμε. Βλέπετε ο Ολυμπιακός έχει κάνει 21 σουτ, 10 στο τέρμα. Πρώτη φορά βλέπω έτσι η αντίπαλη ομάδα να κάνει τόσα πολλά σουτ και εμείς με 4 σουτ στο τέρμα έχουμε πετύχει 3 γκολ. Ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί και ικανοί, όχι μόνο τυχεροί. 0-3. Ο πρώτος ημιτελικός στέφηκε με επιτυχία. Στο άλλο μάτς ο Όφη κέρδισε 1-0 τη Βέρεια. Και μέχρι τώρα καλώς βαίνουν τα πράγματα. 2-3 μέρες στον προκαίρο. Όπως το είπαμε, πολύ καλά. Ο Αμπντάλα επίσης 1-2 μέρες. Και εξαιρετικός ο Σιαμπάνης με 11 αποκρούσεις. 11 αποκρούσεις στο match 9-20. MVP του match ήταν ο Μάριος Σιαμπάνης, ο οποίος έκανε το match ζωής του πραγματικά, όπως το γράψατε και εσείς στο chat. Και τώρα έχουμε. Ξεκινάμε εκτός έδρας στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Μετά εντός έδρας με τον ΠΑΟΚ. Και μετά εκτός με τον Ολυμπιακό, εκεί που έχουμε δύσκολα μάτς. Έχουμε δύσκολα μάτς μπροστά μας. Όλα μπορούν να γίνουν στα play-off. Είναι δύσκολο. Το είδαμε και με τον Μπας Γιάννα στο Twitch. Την ανεργία που κλείνουμε την ανεργία με τον Μπας Γιάννα. Είδατε ότι στα play-off ήμασταν πολύ πίσω και καταφέραμε να κάναμε ένα σερί και βγήκαμε δεύτεροι. Οπότε στα play-off όλα μπορούν να γίνουν. Ο Φάτη του Όφη είναι πρώτος κέρδος του γνωστού. Μπορεί. Δεν το ξέρω. Μπορεί και να είναι. Ο Τζολάκης είναι, Κωνσταντίνε. Ο Τζολάκης είναι. Έτσι από τους νέους, ο καλύτερος. Κάτσε λίγο να ενυδατώνομαι γιατί μιλάω πολύ ρε φίλε. Καλησπέρα Ρινόκερε, γεια σου Γιώργο, καλώς το να. Λοιπόν, ξαναλέω και ξαναυπενθυμίζω πως όσους σας αρέσει η δουλειά μου, σας αρέσει η σειρά του Ιωνικού, μην ξεχάσετε να αφήσετε ένα like στο βίντεο, γιατί πρέπει να γαργαλίσουμε τον αλγόριθμο, παιδιά. Πρέπει ο αλγόριθμος να γαργαληθεί για να νιώσει. Οπότε, πάμε, σπάστε το. Δώστε πόνο όσοι γουστάρετε. Να ξέρετε, βοηθάει, αν θέλετε να βοηθήσετε, βοηθάει αυτό. Δεν χωρίς να κάνετε τίποτα. Θα δούμε, μακάρι. Αν βγούμε πρώτοι, θα έχουμε τη δυνατότητα να παίξουμε. Καλησπέρα, Θωμά, καλώς το να. Πρέπει να ξεκινήσουμε με το δεξί και με τον Πανετολικό. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Λογικά, ο Στάνκοβιτς θα είναι ξανά διαθέσιμο στο μάτς με τον ΠΑΟΚ, νομίζω.
Δεύτερο εκτός έδρας συνεχόμενο. Εντάξει, τώρα θέλει αλλαγές, θέλει Λίρατζι, θέλει Κούτρι, θέλει Μπεν Σλιμάνε με Μάξιτς, ωραία, Αλμπάνι, Μπουζούκι, Ρωμανόφσκι και Τάσο Δουβίκα στην κορυφή. Ωραία, καλά είναι. Κάτσε να φτιάξουμε λίγο και τον πάγκο μας. Παπασταθόπουλος. Κεκχάιμ, μάλλον. Με 3 εκατομμύρια δεν θα τον έδινα τον Δουβίκα. Είχα την άδεια να τον δώσω με 3 εκατομμύρια και δεν τον έδωσα. Καλησπέρα, Αντώνη. Καλώς το να. Καφού θα μπει, Ιατρούδης θα μπει, Κάμπιτς θα μπει και Κρίστιτς, ο οποίος, εντάξει, μπαίνει γιατί είναι 4. Γενικά δεν θα έμπαινε, δεν είναι καλός φέτος καθόλου, οπότε ναι. Μπαίνει για να υπάρχει και ένα δεύτερο 4 στο μπάγκο. Μισό λεπτό. Εντάξει, Κωνσταντίνε μου, άσε με να το γνωρίζω λίγο καλύτερα εγώ και να κρυθώ εγώ για τις επιλογές μου. Γιατί η πρόταση που θα έρθει για τον Δουβίκα το καλοκαίρι θα είναι, μπορεί να είναι και 8 εκατομμύρια. Τώρα, αν εγώ πάρω 8 εκατομμύρια ενώ εσύ θα παίρνεις 3, νομίζω πως η ιστορία θα κρίνει το ποιος είναι αυτός που είχε δίκιο και ποιος είχε άδικο στην προκειμένη περίπτωση. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν θεωρείς ότι κάπου μας έχει κρατήσει πίσω ο Δουβίκα στη φετινή χρονιά, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν στέκει, διότι έχει πετύχει 30 γκολ και πάμε για πρωτάθλημα. Αυτό είναι το no penalty, λέει. Αυτό είναι το 23ο επεισόδιο από τα 60 που θα γίνουν, άρα δεν είναι ούτε στη μέση. Τώρα, φίλε μου Ανδρέα, επειδή είσαι Ομόνια εσύ και θες να παίξω με την ομάδα της Ομόνιας ή οποιαδήποτε ομάδα έχετε φτιάξει εσύ, οπαδί, δεν ξέρω τι είναι αυτό, δεν θα γίνει, πρώτον, γιατί είναι στην Κύπρο και κάνω τα λόγια σαλόνια είναι ελληνικά μόνο, και δεύτερον, γιατί δεν βολεύει στο κόνσεπτ πρώτον της σειράς και κατά δεύτερον, επιλέγω εγώ την ομάδα που θα παίξει στα λόγια σαλόνια κάθε χρόνο. Είναι μία ομάδα κάθε φορά. Τάσος Δουβίκας 0-1, 32 γκολ για τον Τάσο του Δουβίκα, ο οποίος δίνει απαντήσεις στο chat, νομίζω. Νομίζω ότι με τα 32 του γκολ τη φετινή χρονιά έχει δώσει αρκετές απαντήσεις ο Τασάρας. Από την αρχή της χρονιάς σας έλεγα ότι ο Τάσος Δουβίκας είναι ο βασικός φορ και θα είναι ο βασικός φορ τη φετινή χρονιά. Το ότι στην αρχή της χρονιάς δεν είχε ξεκινήσει καλά και γι' αυτό το λόγο γίνε κάποιο rotation με τον Κρίστιτς και τα λοιπά και μοιράστηκαν τα παιχνίδια του conference που είχαμε βγει, τι βγήκαμε δεν θυμάμαι, ήταν αναμενόμενο και ήταν θέμα προετοιμασίας και θέμα ετοιμότητας. Ένα-ένα πανετολικό σοφαρίζει με τον Άρη Γκίμπη, πολύ ωραίος. Οπότε, πώς το λένε, σας είχα πει από την αρχή της χρονιάς ότι ο Δουβίκας θα είναι το βασικό φορ και επέμενα σε αυτό. Ότι θα είναι το βασικό φορ. Απλά ήθελε χρόνο. Δεν έκανε καλή προετοιμασία το καλοκαίρι και δεν ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Λογικό είναι, ποδόσφαιρο είναι, παιδιά, μάνατζερ είναι. Κάποιοι παίχτες δεν κάνουν καλή προετοιμασία και ξεκινάνε λίγο πιο μετά από τους υπόλοιπους. Δεν την πατήσαμε. Δεν μπορούσες να περάσεις. Αποκλείστηκες από μια πολύ καλύτερη ομάδα που ήταν η Βαλερέγκα. Η Βαλερέγκα εκείνη την εποχή ήταν καλύτερη ομάδα από εμάς. Τι να κάνουμε, ψέματα δεν είναι. Αλήθεια είναι. Τώρα δεν είναι καλύτερη ομάδα προφανώς. Αλλά τώρα έχουμε παίξει όλη τη σεζόν, φίλε μου. Μπεν Σλιμάν.
Μάξιτς, Μπουζούκης, Λίρατζης. Ρωμανόφσκι στο τετατέτ. Θυμόδεψε στην άλλη γωνία, μωρέ. Ο Γεύριτς δεν ήταν Ρίτζεν πέρσι. Κανονικός παίκτης ήταν. By the way, να ξέρεις. Και όχι, δεν θα τον έπαιρνα γιατί δεν είναι καλός. Έλα ρε Αλμπανία, παπα. Λίρατζης. Γεμίζει τάστος Νουβίκας. 1-2 στο 63. Πολύ ωραίο με 33 γκολ. Την πήρε την κεφαλιά πρώτου αμυντικού. Βαθμολογία στο τέλος της αναμέτρησης. Λοιπόν, άρχισα πολύ να κάνω τις αλλαγές, εγώ φταίω παιδιά. Γιατί ασχολιόμουν με κάτι άλλο που προέκυψε. Και καφού στη θέση του Μπεν Σλιμάν. Αν κατεβάσεις την τακτική από την περιγραφή και τις κάνεις ένα export εσύ τις οδηγίες για τα πλάγια μέσα από την τακτική, μπορείς να τις βάλεις μετά σε οποιαδήποτε δικιά σου θέλεις. Τώρα, εντάξει, θέλει λίγο προσοχή τώρα το παιχνίδι. Ωρε, λάθος. Ευτυχώς, τι έκανε ο Ριγκίμπι εκεί πέρα. Γιατί δεν τις έχω τις ψηφοφορίες όπως πέρσι, γιατί κάνοντας την τελευταία ψηφοφορία πέρσι, σας είχα πει ότι μάλλον δεν θα επιστρέψουν την επόμενη χρονιά, γιατί κάτι δεν μου άρεσε γι' αυτό. Λοιπόν, θα πάρουμε την νίκη. Κοίτα, δεν την πήραμε άνετα, 100%. Τα χρειαστήκαμε λίγο, μας δυσκόλεψε ο Πανετολικός, έπαιξε καλά, πήραμε όμως την νίκη, ο Ολυμπιακός κέρδισε 4-0 τον Όφη και ο ΠΑΟΚ έχασε 1-2 από την ΑΕΚ. Εντάξει, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Όφη και τα λοιπά είναι μακριά μας, εμείς με τον Ολυμπιακό ασχολούμαστε, με τον Ολυμπιακό κοντραριζόμαστε εκεί πέρα. Δεν μας αφορούν οι πιο κάτω. Οπότε, ωραία, καλά ξεκινήσαμε, καλά ξεκινήσαμε. Και προχωράμε. Το επόμενο μάτς είναι με τον ΠΑΟΚ. Του Βίκας πέτυχε 2 γκολ ακόμα. Α, και φέραμε καινούριο πιτσιρίκια. Αυτός με δουλίτσα μπορεί να γίνει εξαιρετικός κεντρικός αμυντικός. Και δεν ξέρω γιατί δεν είναι κεντρικός αμυντικός. Δεν ξέρω γιατί δεν είναι κεντρικός αμυντικός. Πρέπει να τον βάλω να δουλέψει στις ακαδημίες και να τον κάνω κεντρικό αμυντικό αυτόν. Το Στουραίτη. Τέλος του μήνα, Δημήτρη. Εντάξει. Δεν είναι τόσο χαμηλό. Είναι χαμηλό. Αλλά θα μπορούσε να ήταν και χειρότερο. Θα μπορούσε να ήταν και καλύτερο βέβαια. Εντάξει, και το termination του δεν είναι τεράστιο, να σου πω την αλήθεια. Έχω προσφέρει σε ποιο, μέχρι ποιον.
Κοίτα, εγώ θα τον βάλω να το δουλέψει. Τη θέση. Και από εκεί και πέρα, αν γίνει, καλός. Αν δεν γίνει, εντάξει, τι είχαμε, τι χάσαμε. Λογικά έχω κάνει σε όλους, έτσι. Γεια σου, Ντίσα. Ό,τι με ρωτάτε, υπάρχει στην περιγραφή. Ανοίξτε την περιγραφή και δείτε τη. Όλα τα attributes αλλάζουν, μας συμπάει. Καμορανέζη απολύθηκε από τον ΠΑΟΚ, οπότε δεν συνεχίζει. Και το determination και όλα, και τα mental, όλα μπορούν να αλλάξουν. Τι έχασες, το χρόνο σου κάνοντας άλλα πράγματα. Όχι, που λέει και ο Ηλίας Gaming. Έχασες τα πρώτα δύο μάτς, τα οποία ήταν μια πολύ σημαντική αρχή και κακώς την έχασες, αλλά δεν πειράζει, εντάξει. Μπορεί να έχεις μάθημα. Ξανατραυματίστηκε ο Μπροκέρο. 2-4 εβδομάδες. 2 εβδομάδες θα μείνει εκτός. Γενικά είναι injury prone ο Μπροκέρο, έτσι να το ξέρουμε αυτό. Αυτό που με ρώτησες και δεν το απάντησα, το έχεις ρωτήσει άλλες 3 φορές σήμερα και δεν το έχω απαντήσει για κάποιο συγκεκριμένο λόγο και επιμένεις να το ρωτάς. Οπότε, τα λέμε. Και μετά. Παίζει και δεύτερο νοκάουτ γύρω στο conference με την Krasnodar. Εντάξει, λογικά δεν θα περάσει. Για να δούμε. Α, 0-0 το πρώτο μάτς. Εντάξει. Δύσκολο. Βέβαια πρέπει να πάμε στη Ρωσία. Θα δούμε. Θα δούμε πώς θα πάει. Χοιρινό, χοιρινό, Νικό. Για τώρα θα πάρεις. Καλύτερα πάρε ένα χοιρινό. Λοιπόν, ο Δουβίκας έχει 6 man of the match. Το ρεκόρ σε βραβεία ενώ μια σεζόν είναι του Βέρντε με 9. Από το 22-23. Εντάξει, δύσκολο να το πιάσει. Δεν μπορώ να τον πάρω τον Τζόλι Χαράλαμπε, γιατί ήδη πουλήθηκε με 12 εκατομμύρια ευρώ. Αυτοί οι παίχτες δεν θα έρθουν στη σειρά σε αυτήν φέτος. Τουλάχιστον όχι για τα επόμενα 2-3 χρόνια. Δεν μπορούμε να δίνουμε τα λεφτά που δίναμε ούτε με την Νίκη Βόλου ούτε με την Καλαμάτα. Η σειρά είναι διαφορετική φέτος. Δεν το ξέρω, φίλε μου. Θεωρητικά τα φαβορεί, γιατί πάντα θεωρητικά είναι αυτά, βγαίνουν μετά τους 8 που γίνονται κυκλήρωσεις και για τους 4 κτλ. Ποιος Βέρντε, ένας εξαιρετικός ακραίος στο μάνατζερ, χρυσόστομαι. Για να δούμε. Ναι, δεν είπα ότι δεν το ξέρεις, απλά σου λέω ότι στο manager είναι ένας εξαιρετικός ακραίος που ήταν από τους βασικούς λόγους που πέρσι η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα. Το είπα στο προηγούμενο επεισόδιο, Δημήτρη, δεν το είδες. Την Bristol, νομίζω. Κοίτα, εντάξει, τώρα με τα μάτς που απομένουν είναι δύσκολο να πάρει 4 man of the match.
Εκτός και αν βάζει γκολ σε κάθε παιχνίδι. Τώρα, αν βάζει 2-3 γκολ σε κάθε παιχνίδι, ναι, γίνεται. Αλλά 4 man of the match τώρα από τα 6 να πάει στα 10 και να τον προσπεράσει, δύσκολο. Το βλέπω. Να σου πω την αλήθεια. Μπορεί να γίνει, δεν το ξέρεις. Κάτσε να πάρουμε τον πάγκο μας. Έχει γυρίσει ο Στάνκοβιτς, θα είναι στον πάγκο, μήπως χρειαστεί. Θα είναι ο Γιατρούδης, θα είναι ο Κάμπιτς και θα είναι και ο Μπόρις, αναγκαστικά, γιατί θέλουμε δεύτερο φορ. Ωραία. Πάμε. Το δημοτικό γήπεδο Νίκαιας Νικόλας Κανελάκης. Με τον ΠΑΟΚ. Με καινούριο, με βοηθό προπονητή υπηρεσιακό τον Αμανατίδη, ο οποίος υπάρχει στο μάνατζερ ακόμα προφανώς, ήδη όταν ξεκίνησε η σειρά υπήρχε. Στέφανος Κουμπαράκης είναι διαιτητής. Για να δούμε. Σημαντικό παιχνίδι, ντέρμπι. Όσο καλή ή κακή και να είναι μια ομάδα, όταν έχει αυτό το χαρακτήρα το παιχνίδι, είναι ντέρμπι. Καλός κακός Λουβίκας θα πάρει την κεφαλιά, αλλά δεν χώθηκε εκεί πέρα ο Ρωμανόφσκι, ήταν ο Ρωμανόφσκι, για να μπει στη φάση. Μιχάη θα διώξει και ο Ζίφκοβιτς κατεβάζει την μπάλα, πετάει για τον Μπικάλιο, αλλά βγαίνει ο Σκιαμπάνης και ετοιμαζεύει την μπάλα ευτυχώς. Και θα κάνει και ένα γέμισμα για τον Πριέτλ. Ρωμανόφσκι από τα αριστερά. Μια σέντρα για τον Αλμπάνι. Το πνίγει ο τερματοφύλακας, 1-0 στο 5ο λεπτό με τον Χρήστο Αλμπάνι, ο οποίος έχει πετύχει 18 γκολ φέτος. Τα να λέω, είναι τρομερός, είναι τρομερός. Είναι τρομερός, πολύ ωραίο, πολύ ωραία κεφαλιά, εντάξει. Το πνίξε ο Μπούλκα, ο τερματοφύλακας. Του φύγε η μπάλα κάτω τα χέρια. Αλλά έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο Αλμπάνις φέτος με τα γκολ του. Ωου, το σούτ από τον Καπών, Καπώνε, τον είχαμε αυτόν, αν θυμάστε. Τον Κριστιαν Καπώνε. Κάπου τον είχαμε, αλλά δεν θυμάμαι πού, σε ποιο save, σε ποια ομάδα. Ωραίο σούτ ήτανε. Ευτυχώς η μπάλα έφυγε out και δεν πήγαινε προς τα μέσα. Ολντέιρ, Ζωζέ. Ρωμανόφσκι, Γιάσου Γιάνγκ, Αλμπάνις. Ήταν πάρα πολύ σταθερός όλη τη χρονιά, όντως ισχύει. Να το Σομπουζούκης, 2-0 στο 19. Αλμπάνις είναι υπερτίμιος για Ελλάδα όσοι παίζετε save στην Ελλάδα και είναι μια must επιλογή για όποια ομάδα και να έχετε. Τουλάχιστον για τα πρώτα χρόνια, έτσι. Είναι πάρα πολύ must επιλογή. Και κατά πάσα τις περισσότερες φορές έρχεται και ελεύθερος, ξέρεις. Είναι πολύ καλός παίκτης, είναι τίμιος, μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες μιας ομάδας για 2-3 χρόνια και μετά να πουληθεί και να φέρει κάποια χρήματα. Δηλαδή, για το manager πάντα μιλάμε, όσον αφορά το manager και τις ελληνικές ομάδες, είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι homegrown στην Ελλάδα, βοηθάει 2-3 χρόνια και μετά πουλιέται. Αυτό. Δεν είναι να τον κάνει σημαία, προφανώς. Αλμπάνις, Ρωμανόφσκι 3-0, έχει γίνει walk in the park που λένε και οι Άγγλοι. Ναι, εντάξει, μάλλον σίγουρα αν παίξει κάποιο ενδιαφέρον το καλοκαίρι, προφανώς θα το εκμεταλλευτώ. Για όλους τους παίκτες, κανένας δεν είναι, πώς το λένε, αναντικατάστατος. Όλοι πουλούνται. Για όποιον και να έρθει πρόταση. Πραγματικά, στον μιλάω τώρα. Να φτιάξουμε λίγο οικονομία πρέπει στην ομάδα. Μόλις φτιάξουμε την οικονομία μας και πάρουμε παίκτες οι οποίοι θα μπορούν να είναι αναντικατάστατοι, τότε ναι. Τότε ναι, θα σου πω ότι πρόταση και να έρθει, δεν τον πουλάμε αυτόν. Αλλά όταν χρειαζόμαστε ρευστό και χρειαζόμαστε χρήματα, όλοι πουλούνται. Είμαι πολύ χαρούμενος για την εμφάνιση της ομάδας. Καλά παίζουμε. Πάρτε και έναν έπαινο. Ο Ολυμπιακός χάνει 2-0 από την ΑΕΚ. Η αλήθεια είναι ότι, Μανουήλ, περίμενα ότι παίζει για να το χάσουμε αυτό το παιχνίδι. Διότι συνήθως Μπουζούκης 4-0. Συνήθως
όταν αλλάζει ο προπονητής και έρχεται κάποιος υπηρεσιακός και φτιάχνει το moral της ομάδας, παίζουν καλύτερα. Όπως γίνεται και την πραγματικότητα τις περισσότερες φορές. Περίμενα τέτοιο. Μιχαήλ, πρέπει να έχει πάρα πολύ delay, τουλάχιστον 3-4 λεπτά. Και ο Μάξιτς. Απίστευτο γκολ. 5-0. Θα ήθελα, Χρήστο μου, να μην γράφεις κεφαλαία αν μπορείς. Και προσωπικά με αφήνει αδιάφορο, διότι δεν παρακολουθώ ούτε ασχολούμαι με ποδόσφαιρο όσον αφορά την Ελλάδα. Καλά, ο τερματοφυλάκας που έχει κάνει φανισάρα, ρε, δεν το βλέπετε. 5, κάτι έχει. Μπενσλιμάν. Μάξιτς. Ολντεϊρ, Ζωζέ. Τι έκανε ο Ρομπέρτο Κάρλος από τα Λίτλ. Απίστευτο. Απαπα. Πω. Ρομπέρτο Κάρλος από τα Λίτλ τους ξεφτύλισε. Γιατί τα κεφαλαία δεν είναι, δεν θέλω εγώ να γράφεις με κεφαλαία. Τα κεφαλαία στο ίντερνετ δεν είναι αποδεκτά. Μπορεί να είσαι μικρός, θα το μάθεις αυτό στη ζωή σου πιο μετά. Τα κεφαλαία στο ίντερνετ δεν είναι αποδεκτά. Μην γράφετε με κεφαλαία. Κουράστηκε πάρα πολύ ο Αλμπάνης, θα είναι η πρώτη αλλαγή. Θα μπει ο Κάμπιτς. Χαράλαμπε, αν βγω Champions League, σκέφτομαι να τον αγοράσω του Σιαμπάνη βασικά. Όχι σκέφτομαι, θέλω να τον αγοράσω πλέον. Να σου πω την αλήθεια. Γιατί τόσα χρόνια στην ομάδα μας τον έχουμε χτίσει καλό τερματοφύλακα, τον έχουμε κάνει. Οπότε είναι κρίμα να μην τον εκμεταλλευτούμε εμείς με μια πώληση π.χ. Παιδιά, άλλο τα σχόλια και άλλο το chat. Το chat είναι σαν να είσαι σε ένα δωμάτιο και να μιλάς με άλλους 100 ανθρώπους. Έχει κουραστεί πάρα πολύ ο Μάξης, έχει κουραστεί πάρα πολύ ο Δουβίκας. 5,9 έχει ο τερματοφύλακας τους. Πάρα πολύ χαρούμενος. Η ΑΕΚ κέρδισε, νομίζω. Κέρδισε 3-1. Οπότε φεύγουμε στο σύν 6 από τον Ολυμπιακό. Ο Σιαμπάνης υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο πέρσι που θέλαμε πάλι να τον πάρουμε ελεύθερο. Να στάσει. Οπότε και φέτος μένει λογικά ελεύθερος, νομίζω. Νομίζω. Ναι. Ωραία, κάτσε να τον προσεγγίσω μια. Να τον κλείσουμε εδώ μαζί. Δώσ' το και αυτά για να υπογράψει. Ή θα του κάνει σίγουρα πρόταση και ο Άρης.
Γιατί μπορεί να μην έκανε αυτή την εβδομάδα καλές προπονήσεις, σωστό με. Δεν πέφτουνε. Με αυτό το βελάκι που έχει δεν θα πέσουν ποτέ. Πρέπει να περάσουν 5 χρόνια με το ίδιο συγκεκριμένο βελάκι για να πέσει έστω ένα. Ναι, δεν με ενδιαφέρει. Έτσι κι αλλιώς εγώ τα προσαρμόζω μετά τους ρόλους των συμβολέων. Το Ματοφύλακας ήταν κακός. Έχει 5,9 γιατί έφταιγε σε αρκετά γκολ από ό,τι φαίνεται. Όταν δεν φταίει στα γκολ, το rating του μένει υψηλό σχετικά, 6,2, 6,3, 6,4, ακόμα και αν φάει 6 γκολ. Όταν είναι 5,9 σημαίνει ότι έφταιγε σε αρκετά γκολ από αυτά τα οποία δέχτηκε. Μιχάλη, στην κατάσταση που είμαστε, τα διετή συμβόλαια είναι πολύ εξυπηρετικά γενικά. Γιατί δεν έχουμε την καλύτερη οικονομία. Επίσης, ο παίκτης ζήτησε μονοετές. Δεν μπορώ από το μονοετές να τον πάω στο τριετές ή τετραετές και να δεχτεί έτσι εύκολα. Οπότε παίζουμε safe. Οι ανανεώσεις θα γίνουν πιο μετά. Διετές, γιατί ζήτησε μονοετές, να το φέρουμε στα μέτρα μας και να υπογράψει για τα επόμενα 2 χρόνια, πλέον σαν κανονικός παίκτης, σαν μεταγραφή μας. Ναι, αλλά έκλεισε. Αυτός το ζήτησε έτσι κι αλλιώς. Δεν το πρότεινα εγώ. Οπότε ο Μάριος Σιαμπάνης από το καλοκαίρι θα βρίσκεται στην ομάδα μας. Όχι ως βασικός, μπορεί να έρθει παίκτης το καλοκαίρι. Μην το δένουμε, παιδιά. Πέρασε η ΑΕΚ στα προημιτελικά του conference. Όχι, μπορείς να τα αλλάξεις, απλά εγώ δεν το κάνω. Μπορείτε να τα πειράξεις όλα, ναι. Δεν την ξέρω καλά την προπόνηση, οπότε δεν μπορώ να σου πω και κάτι, ξέρεις. Να σου πω, αυτό είναι, αυτό κάνε. Όχι, μπορείς να τα αλλάξεις όλα, ό,τι θέλεις μπορεί να κάνεις. Να τα προσαρμόσεις στα δικά σου θέλω και στη δικιά σου ένταση. Μπορεί κάποιος, ρε παιδί μου, να βάλει 3 sessions με πιο χαμηλή ένταση ή να βάλει 2 sessions με πιο δυνατή ένταση, καταλάβες. Παίζουν ρόλο το πώς θες να το διαμορφώσεις. Ποιο Σιαμπάνης είναι στο όριο για να σπάσει τα clean sheet. Έχει 16 στο πρωτάθλημα, 20 συνολικά. 18 είναι το ρεκόρ του ΣΑ. Εντάξει, πιστεύω 3 clean sheet δεν θα τα κάνουμε στο υπόλοιπο του πρωταθλήματος. Τα play-off, δεν θα τα κάνουμε. Ναι, μόνο το άσο μόνο. Δεν το ξέρω, Χαράλαμπε, όχι. Και δεν το ξέρω και σαν παίχτη, οπότε...
Μην το κρίνεις το match. Μπορεί να έρθει σαν το κύπελο. 0-3, δεν διαφωνώ. Αλλά μην το κρίνεις σαν το match του κυπέλου. Είναι τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Και επειδή είναι διαφορετική διοργάνωση, την αντιμετωπίζουν και διαφορετικά και οι παίχτες. Αλλά ναι, αν κερδίσουμε σε αυτό εδώ το match, λογικά πήραμε το πρωτάθλημα. Ζωζέ, Στάνκοβιτς, Ρωμανόφσκι, Ζωζέ, Ρωμανόφσκι, θα βγάλει μια σέντρα η οποία δεν ήταν πάρα πολύ καλή, Στάνκοβιτς, Αλμπάνης, δίνει στον Λίρατζι, Λίρατζι θα βγάλει μια σέντρα, διώξαν οι αμυντικοί, Μπουζούκης, επιμένουμε, Μάξιτς, ναι ρε Ρομπέρτο Κάρλος της Βραζιλίας, ο Νταΐρ Ζωζέ 0-1 στο 7. Ρομπέρτο Κάρλος της Βραζιλίας, είπα το μεταξύ. Πού θα ήταν ο Ρομπέρτο Κάρλος, στη Βραζιλία θα ήταν. Ρομπέρτο Κάρλος της Νίκαιας, θέλω να πω. Όχι, Μιχαήλ, δεν είναι ο γνωστός Αρτούρ στον Ολυμπιακό. Δεξί εξτρέμ. Κάποιος ο οποίος τον λένε Αρτούρ είναι. Ο οποίος δεν είναι κακός, ωραίος είναι. Καλός παίκτης, φαίνεται. Τι πόδι είχε. Inside forward κιόλας, εξαιρετικός. Εξαιρετικός ήτανε. Με τα stats που είχε. Το 40 είμαστε. Κάποιοι παίχτες μας δεν παίζουν πάρα πολύ καλά. Μιχάη δίνει στο Σιαμπάνι. Ο Σιαμπάνις δίνει στον Αλμπάνι. Ναι, ο άλλος γράφεται με H. Σωστά. Του βήκα στο τεατέτ. Σκάβει την μπάλα πάνω από τον Σα. Πάνω από το Σα. 0-2 στο 41. Με τον Τάσο του βήκα να πετυχαίνει το 34ο του γκολ. Πάρα πολύ ωραίο τελείωμα από τον Τάσο, ο οποίος κάνει μια ονειρική χρονιά. Παιδιά, ακόμα και αν μείνει, μην περιμένετε να κάνει αυτή τη χρονιά του χρόνου. Έτσι, θέλω να το έχετε στο μυαλό σας γενικά, μην πάτε με αυτά τα expectations, με αυτές τις προσδοκίες. Ω, τη χάσαμε την μπάλα πολύ φτηνά, την πουλήσαμε εκεί πέρα. Πουσέτο απέναντι στο Σιαμπάνι, 2-1 μειώνει ο Ολυμπιακός 44. Με τον Ιγνάσιο Πουσέτο, ο οποίος πετυχαίνει το δεύτερο του γκολ φέτος. Απλά γενικά να ξέρετε, από έναν παίκτη ο οποίος κάνει μια τρομερή και ονειρική χρονιά, above the expectations, ξέρω εγώ, πάνω από τις προσδοκίες της χρονιάς που έχει, την επόμενη χρονιά μην περιμένετε να κάνει ακριβώς τα ίδια πράγματα ή θα απογοητευτείτε. 3-1 από το Στάνκοβιτς, δώσαμε απάντηση στο ημίχρονο, δεν θα πάμε με το 2-1, θα πάμε με το 3-1. Πολύ ωραίο τελείωμα από τον Νίκολα Στάνκοβιτς, ο οποίος επέστρεψε με γκολ. Του χρόνου θα είναι χειρότερος από άποψη γκολ και τα λοιπά, Μαρί. Στο λέω και να το θυμάσαι και για του χρόνου αυτό. Ο Δουβίκας ρε, αφού φέτος γενικά παίρνουν και πιο εύκολα τα γκολ. Σανάμπρια σκοράρει line offside. Δεν μετράει τον goal. Α, πάρει και την επιβεβαίωση. Τώρα όμως θα σκοράρει ο Εμβιλά και θα μετρήσει τον goal κανονικά στο 55. 2-3. Εντάξει, να τους πουλάμε. Okay, τους πουλάμε αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα, άμα δεν υπάρχει ενδιαφέρον, από το να τον κάνω unhappy. Εντάξει. Ειδικά φέτος που η κατάσταση είναι περίεργη. Ουζούκης, νάτος ο Δουβίκας, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την κόντρα. Τυχερός. Πάλι ήμασταν τυχεροί εδώ πέρα. Πάλι ήμασταν τυχεροί. 2-4.
σούταραν ουσιαστικά οι δικοί μας παίκτες, κόντραν σε ένα αμυντικό, βγήκε τέταρτο του Βουβίκας με κοινό τέρμα γιατί είχε πέσει ήδη ο ΣΑ. Οπότε 2-4. Εδώ πέρα ήμασταν τυχεροί, η αλήθεια είναι. Μπουζούκης ουσιαστικά έδωσε την πάση στο Ρωμανόφ και ο Ρωμανόφ είχε κάνει το σουτ, κόντρα ριμπάλα, βρέθηκε ο Βουβίκας μόνο του με το τέρμα χωρίς τερματοφύλακα. Και έτσι σκοράρε. Πάμε για την πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι. Θα βγει ο Μπουζούκης για να μπει ο Ιατρούδης, γιατί ήταν και λίγο κουρασμένος και δεν έπαιζε και πάρα πολύ καλά σε σχέση με τους υπόλοιπους. Και επίσης και ο Μάξιτς είναι αρκετά κουρασμένος. Θέλω όσοι πάνε στο κόκκινο κατευθείαν να τους αλλάζω για να μην έχουμε επιπλοκές. Ο ΠΑΟΚ κερδίζει 2-1 τον Πανετολικό. Ο ΦΚΑΕΚ είναι στο 1-1. Ο Παναθηναϊκός Άρης είναι στο 1-0. Το ντέρμπι του άλλου, των άλλων play-off. Κακό διώξιμο. Μπεν Σλιμάν, Αλμπάνης. Από τις πρώτες κατηγορίες μας σε πάει. Και αναλόγως φυσικά το συντελεστή που έχεις στα goals σου. Τώρα στην Ελλάδα που ο συντελεστής είναι επί ένα, δεν θα το πάρεις ποτέ. Στις υπόλοιπες χώρες που είναι επί 1,5 κάτι γίνεται. Στις μεγάλες χώρες, στις top 5 που είναι επί 2, εκεί πέρα είναι πολύ πιθανό. Είναι πρωτάθλημα, John. Αφού παίζουμε πάλι εκτός. Δεν έκανα την τρίτη μου αλλαγή, το ξέχασα, έπαθα τροτσολίτ, ναι. Εντάξει, και μέχρι να γίνει και η τρίτη αλλαγή δεν θα προλάβουν, την κάνουν. Α, την κάνανε, εντάξει. Λοιπόν, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Νομίζω ότι κατά... Εντάξει, δεν θα πω μεγάλες κουβέντες. Κατά 70% το πρωτάθλημα είναι δικό μας πλέον. Στο συν 9 από τον Ολυμπιακό. Προφανώς. Τώρα για να βγεις από την Ελλάδα πρώτο σκόρ πρέπει να βάλεις γύρω στα 50 γκολ στο πρωτάθλημα. Και έχει 30 ο Δουβίκας. Δεν θα βγει. Δεν μπορεί να βγει. Τώρα έχει μια μικρή διακοπή για τις εθνικές. Χαμηλό. Ναι, έχει μια ρήτρα 1,6 αν υποβιβαστεί η ΑΕΛ. Και δεν υποβιβάζεται. Δεν έχει 1,5 η Ελλάδα. Ένα έχει. Το βλέπεις πάνω δεξιά το πρόγραμμα, Κώστα. Παιδιά, η Ελλάδα νομίζω δεν έχει 1,5. Ναι, αν έπεφτε η ΑΕΛ θα τον έπαιρνα τον πίνακα, ναι. Άμα μου μέναν 1,6 να μπορώ να δώσω. Τα οποία, επειδή είναι ρίτερ, πρέπει να δώσω ντούκου. Τα έχω, όχι. Μπορεί, μπορεί Μαρία. Θα το δούμε. Μόλις τελειώσει η χρονιά τώρα θα μάθουμε. Και στην πράξη. Τι θα γίνει. Μακάρι. Μακάρι να έχεις δίκιο και να είναι επί 1,5. Και να γίνει αυτό.
Okay, τότε. Ο Ιντζάγκη ανέλαβε τον ΠΑΟΚ, επιμένει ιταλικά. Ο Πίπο Ιντζάγκη, λοιπόν, τη θέση του Καμορανέζη. Όχι, Μάνο, δεν έχει ρήτρα. Εννοείται, Τάσο. Γι' αυτό το κάνουμε. Εντάξει, παιδιά, οκ. Okay. Αν έχει 1,5, οκ. Okay. Δεν είναι... Είπα, νομίζω ότι πρέπει να έχει 1. Τώρα από εκεί και πέρα, αν έχει όντως 1,5, κομπλέ, πιθανόν να βγει πρώτος σκόρερ αν έχει 1,5. Ναι, θα βγει, πάρει χρυσό παπούτσι. Όχι, μωρέ, εντάξει. Καλώς ήταν στη φωτογραφία. Καλησπέρα, Μάρκο. Το οποίο βέβαια χρυσό παπούτσι δεν σημαίνει απολύτως τίποτα στο manager, έτσι. Δηλαδή την αξία δεν την ανεβάζει του παίχτη. Η αξία θα ανεβαίνει έτσι κι αλλιώς από τα γκολ που έχει πετύχει. Ότι κάνει μια τρομερή χρονιά. Οπότε δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Είναι μια τέτοιο. Προς το παρόν, μαρκίζει είναι. Έχουμε ακόμα πράγματα να δούμε. Δεν ξέρω ποιος άλλος μένει ελεύθερος. Μένει ο Ιατρούδης ελεύθερος. Μένει ο Ιατρούδης ελεύθερος. Τι συμβόλαιο παίρνει στην ΑΕΚ, 80. Ωραία. Πάρε 90. Ωραία, θα σου δώσω 97, αλλά θα κλείσουμε για 2 χρόνια. 97 για 2 χρόνια, το χειμώνα το επόμενο θα πουληθεί. Γι' αυτό τον φέρνω έτσι κι αλλιώς. Καλά, και να φύγει σε 20 μέρες να συζητήσει, δεν είναι κάτι. Χέκχαιμ. Εντάξει. Δεν λύγει το συμβόλαιό του. Και Χάιμ θα τον έπαιρνα για να τον πουλήσω. Το Βουκασίν όχι τόσο. Να σου πω την αλήθεια, οπότε μάλλον θα αποχωρήσω ο Βουκασίν. Τον Μπόρις δεν θα τον πάρω έτσι κι αλλιώς. Το Στάνκοβιτς θέλω όπως και δίποτε, αλλά δεν λύγει το συμβολαιό του. Ωραία, απλά θα ανανεώσω τον δανεισμό του αν θέλει. Του Ρωμανόφσκι. Επίσης δεν λύγει το συμβόλαιό του. Του Ούρο στο Μάξιτς. Επίσης δεν λύγει το συμβόλαιό του. Πρέπει να τον υπογράψουμε τον Ούρο στο Μάξιτς ξανά δανεικό. Αν και το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Ούτε του Μπεν Σλιμάν. Ο οποίος Μπεν Σλιμάν παίρνει και 586 χιλιάρικα στην Μπρόντμπι. Μας τον δώσανε 0.
Και του Κάμπιτς, εντάξει, δεν είναι κάτι τρομερό Κάμπιτς, οπότε όχι. Εντάξει, ασχολήθηκαμε όσους ήθελα. Με τους δανεισμούς θα ασχοληθώ στο τέλος της χρονιάς. Όχι τώρα. Ωραία, τώρα έχουμε το μάτς με τον Όφη. Την έδρα μας. Ωραία, μελετάνε αυτοί να πάρουν και τα Continental Pro. Του χρόνου ο Παπασταθόπουλος θα είναι μέλος εδώ πέρα. Κάπα 19 σαν προπονητής. Δείτε. Σαν γυμναστής. Έτσι κι αλλιώς το έχει στο συμβόλαιό του να του προσφέρω. Περιστερίδης λίγη το συμβόλαιό του. Λουκ και λίγη το συμβόλαιό του θα αποχωρήσουν και οι δύο έτσι κι αλλιώς. Λογικά ως πια μπάνες του χρόνου. Αν βρούμε κάτι καλό θα είναι δεύτερος θεματοφύλακας. Αλλά με rotation, γιατί θέλω να παίζει. Οπότε δεν θα είναι στυλ Περιστερίδη και τα λοιπά που έχουμε. Θα είναι δεύτερος θεματοφύλακας ο οποίος θα πάρει λεπτά. Και σε πρωτάθλημα και σε κύπελο θα παίξει αρκετά. Θέλω να λέω, αν βρούμε κάτι καλό στη βασική θέση. Ο Μπουζούκης έχει βάσει τρομερά την αξία του φέτος. Οπότε λύγει το συμβόλαιό του και δεν ψήνομαι να σας πω την αλήθεια να το ανανεώσω. Οπότε μάλλον το καλοκαίρι ο Μπουζούκης θα πρέπει να πουληθεί. Επειδή του χρόνου λύγει το συμβόλαιό του, δεν ψήνομαι να το ανανεώσω τώρα. Να σου πω την αλήθεια. Γιατί θα ζητήσει και πολλά παραπάνω χρήματα, οπότε το καλοκαιράκι μάλλον θα πρέπει να το πουληθεί για να φέρει χρήματα. Αλμπάνης θα μείνει μία μέρα έξω, ο Μάξιτς 2 με 3, ο Περιστερίδης 2 με 3 εβδομάδες. Εντάξει, οκ. Κομπλέ. Παιδιά, ξαναυπενθυμίζω ότι όσοι είστε μέσα αυτή τη στιγμή και σας αρέσει η δουλειά μου, το βίντεο, η σειρά γενικότερα, το live, κάντε ένα like, μην το ξεχνάτε, για να γαργαλίσουμε λίγο τον αλγόριθμο και να νιώσει να μας προτείνει σε περισσότερο κόσμο. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε αρκετά, να το ξέρετε. Ο βοηθός προπονητή μας, ο Γεωργουλόπουλος, τον έχουν προτείνει για προπονητή, πρώτο προπονητή στην Ξάνθη. Αυτό είναι κακό γενικά. Ωστόσο θα πω καλά λόγια εγώ στον τύπο, για αυτόν. Καλησπέρα Αναστάση, καλώς τον. Γενικά δεν θα ήθελα να τον χάσω τον κύριο Γουλόπουλο, γιατί είναι καλός βοηθός. Βοηθάει αρκετά, δεν έχει καλές καλά στάτς για γυμναστής, ας πούμε, για να βοηθήσει. Έχουμε και τις εκλογές του καλοκαίρι, by the way. Ο Μάριος ο Βαζέος θα ανακοινώσει ότι θέλει να ξανασυμμετέχει στις εκλογές. Ο τωρινός πρόεδρος. Να δούμε και τους υπόλοιπους πρόεδρους τι θα αποφασίσουν. Ο Άρης πήρε τον Καλοπίτα για προπονητή. Λεφτά δεν έχουμε για να τους πληρώσουμε το invitation, ναι. Στην Ελλάδα είσαι, δεν δίνουν πολλά λεφτά για staff. Και δεν ανεβαίνουν έτσι εύκολα. Λοιπόν, ακόμα ψάχνουμε για το μέρος που θα χτιστεί το καινούργιο γήπεδο, το οποίο θα είναι 7.273 θέσεις. Μικρό, δεν το διάλεξα εγώ έτσι κι αλλιώς, οπότε ούτε αυτό θα μπορεί να παίξει στην Ευρώπη. Γιατί στο manager τα μόνα κριτήρια είναι η χωρητικότητα του γήπεδου. Δηλαδή από 10.000 και πάνω σου λέει ότι παίζει. Γιώργο, υπάρχουν αξιόλογοι προπονητές που να έρχονται. Αλλά δεν θα έχουμε λεφτά να τους πληρώσουμε για να τους φέρουμε. Τάσος ο Δουβίκας έπαιξε στο μάτς με την Εθνική, με την Βοσνία, χάσανε 2-3, έπαιξε 21 λεπτά. Καλό. Δύο συμμετοχές έχει στην Εθνική.
Φέτος το καλοκαίρι, λογικά, θα βγει update για το νέο γήπεδο. Να το ζητήσεις από τη διοίκησή σου, αν υπάρχουν τα χρήματα στην ομάδα. Εγώ δεν το ζήτησα, εμένα είναι μέσα στο σενάριο. Το τρέιλερ και το πρώτο επεισόδιο μπορείς να τα βρεις στην περιγραφή για να δεις ποιο ήταν το σενάριο με τις εκλογές. Οπότε μου το τάξε ο καινούργιος πρόεδρος και το κάνει πράξη. Τώρα, με τι λεφτά, εντάξει, λογικά θα μας επηρεάσει αρκετά. Δεν είναι κάτι καλό, αλλά εντάξει. Όπως και να έχει, πάμε στο μάνα με τον Όφη τώρα. Λοιπόν, είπαμε, τις απόλυτα βασικές αλλαγές θέλω να κάνω. Λοιπόν, ακριβώς έτσι και πάμε. Δεν προλαβαίνω, Κώστα μου, να παίξω άλλα παιχνίδια. Παίζω διάφορα simulation games τα οποία μου αρέσουν για να περνάω ελάχιστα την ώρα μου το βράδυ αν έχω κάποιο κενό. Αλλιώς δεν προλαβαίνω. Απλά μου αρέσουν πάρα πολύ τα simulation games. Είτε είναι πόλεις, είτε τέτοια πράγματα. Εντάξει, simulation games. Τώρα δεν μπορώ να σας το εξηγήσω, έτσι λέγονται. Α, σου πω τρία βασικά παιχνίδια για να καταλάβεις τι εννοούμε simulation games. City Skylines, Prison Architect και ξέρω εγώ, Games Tycoon, ξέρω εγώ. Με γιάδο. Μάριν. Ένα γέμισμα. Εύκολα ο Αμπντάλα. Με κεφαλιά γυρνάει την μπάλα στο Σιαμπάνι. Που είναι στο Μιχάη και είναι στον Ντάγκλας. Μάξιτς. Ξανά Μιχάη. Ξανά Ντάγκλας. Τάνκοβιτς. Ωραίο passing game. Πάμε εδώ δεξιά. Αλμπάνης ανεβαίνει. Αμπντάλα. Τάνκοβιτς. Μπουζούκης. Μάξιτς. Για τον Τάσο το Δουβίκα από το πλάι. 1-0 στο 30. Όχι, γιατί δεν παίζω κανένα από τα δύο παιχνίδια και δεν θέλω να εντάξω στο κανάλι μου. Το Cartel Tycoon είναι πάρα πολύ ωραίο, το έχω δει, το ανυπομονώ να βγει και θέλω να το παίξω και αν το έχω αγοράσει τα λοιπά, θα ήθελα να το δείξω πρώτα σε live και βλέπουμε μετά. Τώρα για το καλοκαίρι, αν θα κάνω καμιά σειρά σε τις καλές, θα το δούμε. Μέχρι το καλοκαίρι, έχει πολλούς μήνες ακόμα μας, σε πάει. Αμπντάλα. Μπουζούκης. Δεξιά στον Αμπντάλα. Θα βγάλει μια σέντρα. Δεν απομακρύνουν καλά οι παίκτες του Όφη, αλλά την ελέγχουν την μπάλα. Ανεβαίνουνε από τα αριστερά. Θα κλέψει ο Ντάγκλας. Ο Αλμπάνης θα πετάξει το Δουβίκα, ο οποίος βγαίνει στα άκρα. Και θα δώσει πέναλτι. Απαπα. Κάμερα, κάνε focus. Έδωσε πέναλτι. Από το πουθενά. Τάσος Δουβίκας, 2-0 στο 40. Με ένα πέναλτι το οποίο εντάξει, οκ. Okay. Το λες και λίγο περίεργο, να πω την αλήθεια. Δεν ξέρω αν ήταν. Παίζει να ήταν και εκτός γηπέδου τελείως, ρε. Μάξιτς 3-0 στο 42. Εντάξει, η ομάδα πλέον έχει μπει στο τρένο πάνω και πηγαίνει έτσι. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνω τίποτα απολύτως αυτή τη στιγμή για την ομάδα. Απλά να κατεβάζω την δεκάδα, δηλαδή η ομάδα είναι τρενάκι αυτή τη στιγμή. Έτσι όπως παίζει.
Ολυμπιακός τι κάνει, κερδίζει 0-1 τον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Εντάξει, όχι, πιβό. Είναι το τελείωμα της χρονιάς, ρε εσύ. Οι ομάδες έχουν αποκτήσει momentum και είναι λογικό. Είναι λογικό μετά από μια τόση μεγάλη χρονιά πλέον η ομάδα να έχει αποκτήσει ένα cohesion, να παίζουν καλά, κάποιοι παίκτες να γνωρίζονται μεταξύ τους. Α, τα αστέρια μην τα κοιτάς. Κοίτα τα στατιστικά του, αν σου κάνει για αυτό που θέλεις. Και τα αστέρια θα τα κοιτάξεις για το potential του. Το σου δεν είναι καλό. Μάξιτς, Πουζούκης, Τάνκοβιτς, πετάγεται το Δουβίκα, απλό πλασεδάκι, 4-1, 38 γκολ του Τάσου. Απλό, απαλό πλασεδάκι στη γωνία από τον Τασάρα, ο οποίος εντάξει είπαμε μακάρι να είναι καλός σήμερα στο live και να τα βάλει τα γκολ στα play-off, τα βάλε, νομίζω. Νομίζω ότι τα έβαλε. Ναι, μόνο που το κάνει με το δεξί εδώ πέρα ο Δουβίκας, έτσι. Και ο Ανδρή, θα μου πεις ναι, αλλά εντάξει, ο Ανδρή μπορούσε να παίξει και με τα δύο πόδια λίγο καλύτερα από το Δουβίκα. Νομίζω. Έχω μια μικρή εντύπωση, ας πούμε. Αλλά ήταν έτσι απαλό. Ήταν απαλό, ρε παιδί μου, ξέρεις. Ήτανε... Αγαπημένο football manager. Να βιαστώ να πω το 21, θα πω το 21, ναι. Σου φαίνεται λάθος κίνηση τώρα, αλλά δεν είναι λάθος κίνηση. Το upgrade σου είναι τεράστιο, Μιχάλη. Και... Το upgrade σου είναι τεράστιο γιατί δεν μπορείς να το καταλάβεις τώρα. Είναι, ακόμα είναι καλύτερο για σένα να πας σε μια ομάδα η οποία δεν θα παίζει Ευρώπη, τουλάχιστον την πρώτη χρονιά, και θα τη βγάλεις εσύ Ευρώπη πρώτον. Και δεύτερον, θα έχεις και περισσότερο χρόνο και χώρο να φτιάξεις την ομάδα σου έτσι όπως θέλεις. Να διώξεις παίκτες το Deadwood που λένε, το καμένο ξύλο, να φύγει και να πάμε στους επόμενους, στους καλούς, αυτούς που θέλεις εσύ. Πρέπει να διώξεις απειλά και το να μην παίζεις στην Ευρώπη θα σε βοηθήσει αρκετά σε χρόνο και χώρο για να το κάνεις. Καλησπέρα Μαρία, καλώς τον. Το 4-1 θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός δεν είδα ότι ισοφαρίστηκε, αλλά δεν ξέρω πώς, σε τι φάση βρίσκεται ο δικός του αγώνας. Ένα-ένα λοιπόν και στο συν 11 πλέον. Άρα σιγά σιγά αρχίζουμε και μετράμε αντίστροφα για το σε ποια αγώνα θα γίνει η απονομή. Νομίζω. Μένουν 6 αγώνες πρωταθλήματος. Άρα 3-6-18 βαθμοί το τραπέζι και έχουμε 11 βαθμούς διαφορά. Άτριγο του Βίκας, μπράβο του, για όσους είπε. Οπότε... μπορεί να γίνει απονομή και στο μάτσο με τον Πανετολικό. Θεωρώ. Βασικά, θα ήθελα να γίνει στο μάτσο με τον Πανετολικό η απονομή, γιατί είναι εντός έδρας. Καλησπέρα, Σπύρο.
Αν τη σώσει τη χρονιά η Βέρεια, μιλάμε για θαύμα, έτσι. Δύσκολο όμως το βλέπω. Θα παίξει μπαράζ. Το ότι θα παίξει μπαράζ παίζει, γιατί όντως έστρωσε πάρα πολύ η ομάδα από κάποιο σημείο και μετά της Βέρειας. Αλλά τώρα να σωθεί εντελώς, δύσκολο το βλέπω. My time δεν έχουμε εδώ πέρα, Κώστα μου. Πώς. Σκαλώνει πήγε στη Βαγιαδολή, εντάξει. Για τη φάση του Δουβίκα εδώ πέρα μπορώ να του προσφέρω τώρα ένα νέο συμβόλαιο και να απορρίψει όλες τις ομάδες κατευθείαν που τον ενδιαφέρονται. Αν θέλω τον κρατάω δηλαδή, αυτό θέλω να σου πω. Έτσι, θέλω να κάνω μια τέτοια, μια διερευνητική, να δω πόσο ζητάει. Star player. Ωραία. 100.000 πάνω από αυτά που παίρνει τώρα. 130.000 πάνω από αυτά που παίρνει τώρα. Και για τον Αμπντάλα υπάρχει ενδιαφέρον. Επίσης, δεν θα με χάλαγε για να το εκμεταλλευτώ. Την περίπτωση του Αμπντάλα. Και από εδώ πέρα θα ήθελα να τσιμπήσω κάποια χρήματα. Να θυμίσω επίσης ότι ο Μπουζούκης στην αρχή της χρονιάς ήταν με το ένα πόδι εκτός ομάδας. Και πλέον είναι το βασικό δεκάρι αυτή τη φετινή χρονιά. Με 16 assist και 7 γκολ σε 35 μάτς. Ναι. Όχι, Μάρι, δεν θα έχει διπλό live. Πιστεύεις ότι βρίσκεις άνετα ένα παίχτη ο οποίος θα σκοράρει 40 γκολ? Και με τον ίδιο το Δουβίκα δεν βρίσκεις παίχτη που θα σκοράρει 40 γκολ του χρόνου. Και τον ίδιο να κρατήσεις δεν θα βάλει 40 γκολ. Οπότε θα το μάθετε απλά στο επόμενο επεισόδιο ή θα το βγάλω story στο Instagram, εδώ στο YouTube, στο Community Tab. Λοιπόν, η ΑΕΚ έδιωξε τον προπονητή της. Τον Καρέρα, δεν τον έδιωξε, πήγε στην Όριτς.
Οπότε ο Καμορανέζη που έφυγε από τον ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται να πάει στην ΑΕΚ και ενδιαφέρεται και ο Πετράκης, ο οποίος είναι χωρίς ομάδα μετά από, από τη λήξη συμβολέου του με τον Αστέρα Τρίπολης. Βέβαια, αυτή η απομάκρυνση έρχεται σε πολύ κακό σημείο, γιατί η ΑΕΚ παίζει conference, ρε φίλε. Παίζει προημιτελικό conference. Και με 0-0 μέσα στην Guimaraes, είναι και από τα φαβορή να πάει και στα ημιτελικά. Οπότε για αυτούς είναι κακό σχετικά αυτό. Εμείς τώρα θα παίξουμε με υπηρεσιακό. Όχι, μας δεν πάει να ψηφίσουμε εμείς, ρε. Τι είναι. Τι είναι να ψηφίσουμε εμείς. Οι οπαδοί. Τα μέλη. Λίρατζης, Παδόπουλος, Κούτρης, Μπενσλιμάν, Ιατρούδης, Ρωμανόφσκι, Τρίστιτς. Είπαμε, ομάδα εδώ που κερδίζει δεν αλλάζει. Η ομάδα πάει τρενάκι και θα την αφήσουμε να πάει πάνω να κυλάει πάνω στις ράγες. Ο προσωρινός υπηρεσιακός προπονητής είναι ο Νεντέλκοβιτς, ο οποίος είναι γυμναστής στην ΚΑΠΑ 19 και έχει αναλάβει τώρα τη μεταβατική αυτή περίοδο. Με Ντελσεάρο, αμυντικό χαφ, τι κάνει, τι έχει βάλει. Γεια σου, Γόριον, καλώς το να. Αμπτάλα, Αλμπάνης, Μπροκέρο, το σουτ κόντρα, ρε. Ολντεΐρ, το βραζιλιανάκι μας, Μάξιτς, Μπουζούκης, Στάνκοβιτς, Αλμπάνης, Στάνκοβιτς, Αλμπάνης, ξανά δοκάρι. Πο, 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 πο. Εντάξει, μας παίρνει γενικά να χάσουμε και κανένα παιχνίδι. Το συν 11 είμαστε πλέον από τον Ολυμπιακό, αλλά δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να γίνει από ένα χαμένο παιχνίδι πόσο να στραβώσει το κλίμα. Ζωάο Μάριο, το οποίο εντάξει, δεν το λέω τώρα για να το παίξω ιστορίας, δεν θα γίνει δηλαδή. Και ένα παιχνίδι να χάσω, εντάξει, δεν θα χάσω το πλάσμα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά εντάξει, θέλει προσοχή, δεν το ξέρεις ποτέ πώς μπορεί να εξελιχθεί το όλο πράγμα. Ας πούμε σε αυτό το match, ο Τασάρας κάνει τα αγαπημένα του 6,5 παιχνίδια. Τάνκοβιτς, έχει χώρο, θα εκτελέσει 0-1 στο 30. Να σε βάλω, Γόριον, να σε βάλω μέσα στο save, να το κάνω online για ένα καλοκαίρι. Να καθαρίσεις λίγο τους αντιπάλους. Εντάξει, Σπυρίδωνα, δεν είναι κάτι. Να μου το πεις αυτό άμα πάμε να πάρουμε κάποιο ευρωπαϊκό τίτλο. Ναι, εκεί ναι, εντάξει, εδώ το βάθμα δεν είναι κάτι. Μην γελιόμαστε τώρα, δεν είναι... Δεν μπορώ να κάθομαι και να το παίζω ιστορία επειδή πήρα ένα πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Όλοι το παίρνουμε, ρε παιδιά. Γεια σου, Μπρέιφχαρτ, καλώς το να. Τροκέρο. Κλείστηκε. Ήρεμα. Αλμπάνης. Κάνει τρομερή χρονιά, σας λέω, ρε. Κάνει τρομερή χρονιά φέτος. Όλοι αυτοί οι παίχτες είναι potential χρήματα που μπορούν να έρθουν το καλοκαίρι. Αλμπάνης, Δουβίκας, Αμπτάλα, Μπουζούκης είναι παίχτες οι οποίοι το καλοκαίρι θα μπορούν να φέρουν χρήματα. Και το Μιχάη, εγώ σου λέω. Δύο ένα μειονία έκ με το Ράνι και Ντύρα. 47, πριν το ημίχρονο. Ωραία κεφαλιά. Πολύ ωραία κεφαλιά. Ο Ολυμπιακός είναι 0-0 με τον Πανατολικό. Εντάξει, και ο Ολυμπιακός τώρα έχει αρχίσει και παίζει ουσιαστικά με την πλάτη στον τοίχο. Δεν του είναι και πολύ εύκολο να το γυρίσει το όλο πράγμα. Τώρα εμείς, σας λέω, μετράμε αντίστροφα ουσιαστικά, αν πάνε όλα καλά, μετράμε αντίστροφα για να δούμε σε ποιο μάτς. Να το Σοδουβίκας. Δεν μπορούσε να περάσει ένα μάτς χωρίς να σκοράρει. Δεν γινότανε. 1-3-49, 30-21 τον γκολ του Δουβίκα. Τόλες τις διοργανώσεις. Κύπελλο και Ευρώπη και πρωτάθλημα. Εντάξει, Ευρώπη όσο έπαιξε. Το εννοώ. Αμπτάλα. Ρε... Τι γίνεται στο σημερινό, στα σημερινά μάτς, τα μακρινά πλάγια είναι έτσι. Τακ γκολ, τακ γκολ. Που δεν είναι έτσι γενικά φέτος.
αλλά στο σημερινό είναι tag goal. Και φέτος μπαίνουνε goal από τα μακρινά πλάγια, όχι όπως πέρσι, αλλά σήμερα είναι χειρότερο και από πέρσι. Μπαίνουνε ακόμα πιο συχνά στο σημερινό, έτσι όπως ανοίξει σήμερα το manager. Ήρεμα. Ο Σιαμπάνης δεν θα κάνει τα clean sheet, παιδιά. Έχουμε δεχτεί goals όλα τα μάτς. Οπότε σίγουρα δεν θα τα πιάσει τα clean sheet, το ρεκόρ. Μάξιτς. Αλμπάνης. Στάνκοβιτς. Μπροκέρο. Το σου ήταν κακό. Κόπη και το highlight, δεν θα μας δείξει κάτι παραπάνω. Παιδιά, υπενθυμίζω ότι όσοι μπαίνετε τώρα, γουστάρετε το κανάλι, γουστάρετε τη σειρά, την προσπάθεια όλη αυτή κτλ. Μην ξεχάσετε να αφήσετε like στο live. Είναι πολύ σημαντικό για να γαργαλίσουμε λίγο τον αλγόριθμο και να νιώσει και να μας προτείνει και σε περισσότερο κόσμο. Και με αυτόν τον τρόπο, αν θέλετε να βοηθήσετε, μπορείτε να το κάνετε. Μην το ξεχνάτε, είναι πολύ σημαντικό. Καλύτερα, δεν θα πληρώνουμε παραπάνω χρήματα. Ναι, σωστό και αυτό. Εντάξει. Τώρα εντάξει, βέβαια τα οικονομικά μετά την πώληση του Christiansen έχουν φτιάξει σχετικά. Αλλά μπορούν να φτιάξουν κι άλλο. Δηλαδή με μια πώληση όλων αυτών που είπα το καλοκαίρι, καθαρίζουμε τα χρέη μας. Εντελώς. Όχι, Πέπε. Στη σχολείο. Γιατρούδης. Ολντέιρ. Ανεβαίνει από τα αριστερά. Γιατρούδης, Μπροκέρο, Γιατρούδης, Ολντεΐρ, Μπουζούκης, Γιατρούδης. Η σέντρα Δουβίκας. 40 γκολ. 1-5, Τάσος Δουβίκας, νούμερο 40. Καλησπέρα Τζον, καλώς τον. Μπροκέρο θα βγει για να μπει ο Ρωμανόφσκι. Δεν θα τον αλλάξω τον Μπουζούκι. Δεν έχω παίχτη άλλον για εκεί. Ολντεΐρ. Εντάξει. Είπαμε. Ρομπέρτο Κάρλος. Αλλά δεν μπορεί να τα βάλει όλα. Μακάρι ρε Γιώργο να έρθουνε. Δεν θέλω πολλά. 6. 6 μυριάκια. 6 μυριάκια και τον έδωσα. Ρωμανόφσκι, Ατρούδης, ο Αλμπάνης κόντραρε το σουτ. Πάρτε έναν έπαινο, θα αξίζει. Ολυμπιακός κερδίζει για να μην δεν τον Πανετολικό. Δεν έχει σημασία βέβαια. Πολύ ωραία. Κάτσε σας πάω λίγο να δείτε και την βαθμολογία και τα υπόλοιπα σκορ. Ήρθε ελεύθερος και μάλιστα ήταν κανένα τρίμηνο ελεύθερος, Γιώργο. Αν θυμάσαι Νοέμβρη είχε. Τον είχαν ελεύθερο και τον αφήνανε. Να κάθεται ελεύθερος. Λοιπόν, είμαστε στο σύν 11. Μένουνε 5 παιχνίδια. Δηλαδή, 15 βαθμοί. Καλά είσαι, Γρηγόρη, καλά είσαι. Βρε, έχει κλείσει. Σε ποιον αγώνα θα γίνει αγωνομή το θέμα. Ελπίζω στο μάτσο με τον Πανατολικό. Που είναι εντός. Βασικά, θα ήθελα να γίνει στο μάτς με τον Ολυμπιακό το εντός, αλλά δεν γίνεται, λόγω βαθμών. Δηλαδή, αν τώρα ο Ολυμπιακός πάει και χάσει και εμείς κερδίσουμε τον ΠΑΟΚ, γίνεται εδώ η απονομή. Απονομή. Βαθμολογικά, παίρνεις πρωτάθλημα. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός και εδώ, γίνεται στον Πανατολικό. Άμα γίνει. Μιλάω για βαθμολογικά, αυτό λέω, δεν μιλάω για απονομή.
Μιλάω βαθμολογικά. Πού σου απονέμουν το πρωτάθλημα πλέον. Βαθμολογικά. Γεια σου, Big Lam. Καλώς τον. Ναι, παιδιά, σου λέω. Τάσου του Δουβίκας. Να δούμε λίγο, ήθελα να σας δείξω λίγο πώς θα πάει ο Κρίστιανσεν. Όλο θα βγάλουμε τη χρονιά. Λοιπόν, ο Κρίστιανσεν έχει παίξει 11 μάτς στην La Liga με μία assist, 7-0-3. Θα πάει πάρα πολύ καλά. Βέβαια είναι τραυματίας τώρα. Τραυματίστηκε, χάσει τη σεζόν. Λογικά. Η Θέλτα τι θέση είναι στο πρωτάθλημα, η La Liga. Α, είναι στη δεύτερη κατηγορία. Α, λέει κι εγώ και πήγε στη La Liga την κανονική και παίζει βασικός. Πες το έτσι. Δεν το είχα δει την La Liga 2. Α, και λέω παίζει βασικός τώρα στην πρώτη κατηγορία της Ισπανίας. Ναι. Εδώ είναι το profit, δηλαδή αφαιρείς πόσο τον πούλησες. Αφαιρείς τα λεφτά που τον πούλησες από τα λεφτά που τον πουλήσανε και από αυτό το profit παίρνεις 20%. Και το πιο ακραίο, που εντάξει πιο δύσκολο θα το δεχτούν, είναι από το profit όλο τις επόμενες μεταγραφές. Από το, δηλαδή από όλη την καινούργια μεταγραφή παίρνει το 20%. Αυτό είναι εντάξει, είναι ακραίο. Το μπορεί να φέρει πολύ χρήμα. Αλλά εντάξει, είναι λίγο πιο δύσκολο να δεχτεί. Τέλος πάντων, και ο Μπροκέρο το καλοκαιράκι με 1,5 εκατομμύριο έχει φύγει. Αυτοί είναι παίκτες που μας φέρουν λεφτά. Λεφτά για να φτιάξουμε αυτό. Με 3, 4, 5 πωλήσεις το καλοκαίρι, αυτό εδώ μηδενίζεται. Τέλος, μηδέν. Και θα αρχίσει να ανεβαίνει αυτό μετά. Γιατί είμαι εγώ προπονητής, προφανώς. Μετά θα αρχίσει να ανεβαίνει το transfer. Ποιος δεν έπαιξε φέτος, ο Προκερό. Μια χαρά ήτανε. 12 συμμετοχές, 4 γκολ, 2 assist, εξαιρετικά. Για πρώτη αλλαγή από τον πάγκο. Όχι, όχι, έχει, Μιχάλη. Τι να με κεράσει καφέ, ρε, εσύ, δεν έχω φάει καν μεσημεριανό. Μετά το live θα πάω, τι να κάνω. Πάω μία φορά για σήμερα. Δεν θα φάω βράδυ, μετά θα φάω μόνο το μεσημεριανό μου απόγευμα. Θα δείξει, μακάρι. Εντάξει, Λου και τροφική δηλητηρίαση. Θα φάγει από το Θανάση. Την πλατεία Κρίνης. Λοιπόν, ο Δουβίκας έχει 35 γκολ στη σεζόν στο πρωτάθλημα. Το ρεκόρ πρώτου σκόρερ σε μία σεζόν είναι του Αντώνη Αντωνιάδη. 39 γκολ τη σεζόν 71-72. Θέλει άλλα 5 γκολ στο πρωτάθλημα σε 2 και 3-5 αγωνιστικές για να σπάσει το ρεκόρ όλων των εποχών στο πρωτάθλημα. Για να δούμε αν θα τα καταφέρει. Συνήθως όταν βγάζει αυτά τα ρεκόρ, ξέρεις, είναι εκεί που κάνουν οι παίκτες ένα τσουφ και σκεφτοφάνε, δεν ξέρω, παίζουν ποτέ, ρε. Εντάξει, τι meeting δεν κάνουμε. Έλα, πάντα χάλια ήταν ο Θανάσης. Εντάξει. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα μεταξύ μας, δηλαδή άμα σου λείπει λίγο λάδι από το αμάξι, έπαιρνες ένα σουβλάκι από το Θανάση και συμπλήρωνες και λίγο. Πού είναι ο Μπουζούκης?
Αν είναι κουρασμένος, ε. Θα παίξει ο Γιατρούδης. Και ο Αλμπάνης επίσης κουρασμένος. Ναι. Οπότε θα παίξει ο Μπροκέρο. Θα τον αλλάξω μέσα στο μάτσα τον κάνω site forward, γιατί εδώ θα τον ξεχάσω μετά. Όχι, όχι, όχι. Sorry, αλλά όχι. Νίκο μου, όχι. Μπορεί να μην μου φαίνεται, αλλά έχω ευαίσθητο στομαχάκι. Τους έβαλα όμως τώρα. Προλαβά. Δεν προλαβα. Άργησε λίγο, Θωμά, λίγο, λίγο. Ένα λεπτό πιο πριν να το γράψει, ρε. Δεν πειράζει, του βγάλω στο ημίχρονο αν είναι. Με νέο προπονητή τον Πίπο Ιντζάκη, ναι. Θες του Μαούρο Καμορανέζη. Εντάξει, η απουσία του Αλμπάνη είναι αισθητή, νομίζω. Και του Μπουζούκη. Ρωμανόφσκι. Ανεβαίνει από τα αριστερά ο Ρωμανόφσκι. Κερδίζει μέτρα. Κλείνεται. Δίνει στο Μάξιτς. Ξανά στο Ρωμανόφσκι. Ατρούδης. Ξανά Μάξιτς. Τάνκοβιτς. Δουβίκας! 0-1 στο 21. Με τον Τάσο το Δουβίκα να πετυχαίνει το νούμερο 41 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις φέτος. Sorry, BRB ένα λεπτάκι. Sorry, παιδες. Για την καθυστέρηση. Απλά, τίποτα.
Απλά είχε. Άκουσα την πόρτα. Ένα-ένα πάω με τον Πιέτρη. Άκουσα την πόρτα και είχε έρθει. Ναι, ήρθε νωρίτερα η μητέρα μου. Και τη λέω γιατί ήρθε νωρίτερα και αυτά. Και είχε μια συνάδελφο στη δουλειά κορονοϊό. Και του διώξανε. Και τώρα είμαστε λίγο δύσκολα. Άγουμε. Μακριά από μας. Και τη μητέρα μου φυσικά που έχει πρόβλημα. Λοιπόν, εντάξει, δεν παίζουμε πάρα πολύ καλά. Φαίνεται η κούραση των παιχτών. Να πω την αλήθεια. Για πόσο delay έχετε στο chat, κάντε ένα refresh. Βλέπω μερικά παιδιά τα οποία είναι πάρα πολύ πίσω. Ρωμανόφσκι. Σέντρα. Γιατρούδης, Μπροκέρο, Μπενσλιμάν, τον Μπροκέρο, αχ, 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 τέλειωσε το βρέ εκεί πέρα τη φάση. Γρηγορή, χιουμοράκι, όχι, σε μένα, και εδώ. Ναι, ευχαριστώ. Για αυτό το πράγμα, όχι χιουμοράκι. Σπύρο, πέρσι έσπαζε αυτό. Δηλαδή, το βάζεις και μετά δεν έμενε στον επόμενο. Και η αλήθεια είναι ότι φέτος δεν το έχω δοκιμάσει καθόλου αν δουλεύει, γιατί πέρσι ήταν λίγο σπασμένο. Τώρα, αν έχει φτιάξει, ναι, θα το έκανα. Η αλήθεια είναι ότι πρόπερσι το χρησιμοποιούσα, ας πούμε, που δούλευε. Πέρσι σου λέω, δεν δούλευε, μου έκανε κάποια στασίματα. Δηλαδή, όταν έβαζε τον επόμενο, έμενε η θέση του προηγούμενου. Και γι' αυτό. Τώρα αν έχει φτιάξει το πράγμα. Αλλά εντάξει, δεν μου είναι κάτι ρε εσύ. Πολύ σπάνια αλλάζω. Σιγά τώρα, ένα δευτερόλεπτο να πατήσεις ένα καινούργιο ρόλο δεν είναι κάτι. Ολντεϊρ. Πάω λίγο. ΠΑΟΚ, το κερδίσαμε εύκολα στην έδρα μας. Σε αυτό το μάτς αντιστάθηκε αρκετά. Έκανε καλή εμφάνιση. Όπα, δεν είναι offside. Α, είναι. Λέω κι εγώ. Εντάξει, πιστεύω πως ναι, ρε Θανάση. Τώρα να δώσει λεφτά. Εντάξει, λογικά βρίσκεις καλούς ξένους αντίστοιχους, ρε εσύ. Λοιπόν, 1-1 με τον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ αποκλείστηκε στην παράταση από την Κιμαράες. Και μάλιστα στο τελευταίο λεπτό της παράτασης. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων της παράτασης. Αυτό που σας είπα. Άλλαξε προπονητή γιατί έφυγε. Ο προηγούμενος πήγε με μεταγραφή στην Όριτς και για αυτόν τον τρόπο έμεινε εκτός. Λοιπόν, Μάξι Τσαμπντάλα δεν παίζουν στο επόμενο μάτς με τον Πανατολικό, όπου θα σφραγιστεί και βαθμολογικά το πρωτάθλημα κατά πάσα πιθανότητα. Ο Ολυμπιακός έχει μάτς λιγότερο με την ΑΕΚ γιατί έπαιζε conference.
Ναι. Έτσι κι αλλιώς είναι εξαιρετικός και το πρωτάθλημα πέρσι που πήρε έχει πολύ ωραία στατιστικά. $500,000, κάτι τέτοιο. Λούκας Μπροκέρο, 3 με 8 μέρες θα μείνει εκτός. Δεν θα παίξει το μάτς με τον Πανετολικό. Δεν είναι λίγα, καλά είναι. Δεν ξέρω βασικά. Μόνο τις νίκες λέει. $200,000 είναι η Μίκη, 190, 63 είναι η Σοπαλία, 320 άμα περάσεις ως πρώτος και 160 άμα περάσεις ως δεύτερος. Καλά χρήματα είναι. Δεν θα αγγελάρουμε όμως για το σκόσουμε τον Ολυμπιακό, δεν θα πάμε με αυτή τη λογική. Θα κάνουμε βέβαια αλλαγές, γιατί είναι κουρασμένοι κάποιοι παίχτες. Ας πούμε δεν θα παίξει ο Δουβίκας, θα παίξει ο Μπόρις Κρίστιτς. Όχι Θανάση μου. Έχει το ξαναβολήσει ο Ολυμπιακός, ναι. Έτσι αλλιώς σήμερα δεν θα γίνει απονομή, ό,τι και αν γίνει, γιατί έχει το ξαναβολήσει γι' αυτό. Αν είχε γίνει το μάτς και ακόμα και αν είχε κερδίσει, θα μένανε 3 παιχνίδια με 11 βαθμούς διαφορά. Όχι, ναι, θα είχε κερδίσει γιατί εγώ έφερα χει με τον ΠΑΟΚ. Παίζει όμως μάτς τώρα ο Ολυμπιακός. Οπότε θα δείξει. Αριγίμπη, τι κάνει ρε. Δεν είναι καλύτερος, όχι Μανουήλ. Ελεύθερος είναι Θανάση, χωρίς να βλέπεις τα βίντεο. Δεν είναι ένα κακό. Λες και δεν σας έχω δείξει τις επί... τα μάτς. Και δεν σας έχω δείξει τις μεταγραφές και τα και αναλυτικά όλα αυτά. Γιατί είναι 40 λεπτά τα πρώτα βίντεο της χρονιάς. Γιατί σας δείχνω έναν την καρτέλα του παίχτη και σας εξηγώ και πόσο ήρθε, με τι ήρθε και πώς ήρθε. Να τα βλέπετε. Πασταθόπουλος της εμπιστοσύνης ο Σέιδ δεν αξίζει ούτε τα 60 χιλιάρικα που παίρνει αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Λοιπόν, με Ιατρούδη στην κορυφή. Δέστονα.
Ήρεμα, Λίρατζι. Ενσλιμάν, Καφού, Αλμπάνης, Μπουζούκης, Λίρατζις. Θα πρέπει να γίνει και δικό σας. Ο Αργύμπη δύο μάτς με τον Πανατολικό έχει χάσει τα άχαστα. Θα πρέπει να γίνει και δικό σας που λένε ο Ιατρώδης, γιατί είναι από τους παίκτες οι οποίοι αξίζουν να έρθουν οι ιδανικοί ελεύθεροι και να πουληθούν μετά. Δεύτερη χρονιά του είναι, Θανάση. Κούτρης, Καφού, ξανά Κούτρης, η Σέντρα, νάτος ο Αλμπάνης. Επιστρέφει στα γκολ, 20ο του γκολ φέτος, 1-0 στο 63 από έναν παίκτη ο οποίος έχει βοηθήσει τα μέγιστα για το πρωτάθλημα. Θα πουληθεί το καλοκαίρι, Γρηγόρη. Λογικά θα πουληθεί το καλοκαίρι. Αλμπάνης και δεύτερο στο 65. 2-0, το μάτς καθαρίζει. Ολυμπιακός κερδίζει τον Όφη 1-3. Οπότε κατά πάσα πιθανότητα η απονομή θα γίνει στο εντός έδρας μάτς με τον Ολυμπιακό. Όπου εντάξει, μπορεί να μας κερδίσει βέβαια έτσι και εκεί. Και να μην γίνει εκεί. Θα γίνει πρώτα τελευταία αγωνιστική. Εντάξει, είναι και το μάτς με την ΑΕΚ που έχει να παίξει. Έχει να παίξει και το μάτς με την ΑΕΚ. Να δούμε εκεί πέρα θα κάνει. Θα μπει και ο Λούκε. Τι πόδι έχει τώρα ο Λούκε, το έχω ξεχάσει. Δεξιό πόδαρος. Μπράβο, Χασάμ. Βάλαμε και τριτό. Ωραία, μαλακία από Κανοκνέτ. Συγγνώμη, βλακία από Κανοκνέτ. Απαπα. Αριγίμπη, επιτέλους θα το βάλει. Αλλά είναι offside. Δεν μετράει το goal. Δεν το έχουμε πάρει μαθηματικά το πρωτάθλημα. Όταν το πάρουμε, λογικά θα έχει. Μπορεί και να μην έχει, μερικές φορές δεν έχει. Κούτρις. Βγήκε ο Κνέτ αυτή τη φορά, μάζεψε. Κούτρις δίνει στον Παπασταθόπουλο, εκείνος κάνει ένα γέμισμα στο πουθενά. Τσαούσις. Κόβεται Αριγίμπη, επιτέλους! 3-1 με τον Γκμπόλι Αργύμπη. Το έβαλε. Το προσπαθεί δύο αγώνες το παλικάρι. Έχουμε φτάσει να πανηγυρίζουμε μέχρι και γκολ του αντιπάλου πλέον. Δεν τους βλέπουμε. Πολύ καλή προσπάθεια του Πανετολικού που βγήκε και στα play-off. Ήταν ανταγωνιστικός σε όλα τα μάτς. Πολύ καλός, πολύ καλός. Φέτος. Μαζί με τον Όφιο που και πέρσι ήταν ο Όφιο, έτσι. Ατρούδης με την περιοχή. Α, θα το χάσει ο Κνέτ, θα διώξει σε κόρνερ. Λούκε, Μπενσλιμάν, Καφού. Κέκχαιμ. Μια σέντρα για τον Αλμπάνη, ο οποίος θα πάρει την κεφαλιά, θα μαζέψει ο Κνέτ. Και το μάτς θα τελειώσει. 3-1. Και τώρα έχουμε τα δύο μάτς με τον Ολυμπιακό. Ένα για το κύπελο, επαναληπτικός. Και ένα για το πρωτάθλημα. Ολυμπιακός κέρδισε τον Όφη 1-4. Έχει μάτς λιγότερο. Είναι στους 11 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Αν κερδίσει πάει στους 8. Ωραίος ο Κούτρης με καινούργια φάτσα κιόλας. Παιχνίδι. Από το update των cut-out. Πρώτα το κύπελο. Και μετά το πρωτάθλημα.
καλός είναι, μπορεί το καλοκαίρι να τον δούμε στην ομάδα. Αν είναι διαθέσιμος για δανεισμό κτλ. Δώδεκα, έχεις δίκιο. Θα πάει 9. Απλά έχω πολλά πράγματα τώρα αυτή τη στιγμή στο κεφάλι μου. Δυστυχώς, οπότε ναι. Βασικός παίζει. Τι θες να δεις τα play out. Να τα με μάτς περισσότερο βέβαια, η Βέρια. Χαμός γίνεται. Παναχαϊκή, Βέρια, Λάρισα και Λαμία. Εντάξει, Λαμία έχει υποβιβαστεί. Υπάρχουν άτομα στο chat τα οποία έχουν 2 και 3 λεπτά delay. Να ξέρετε. Ο Κούτρης έκανε την απώλεια κρίσιας να μέζει με Μιλτέα. Δεν νομίζω. Ο Νταΐρ την έκανε. Την απώλεια Κούτρη, την απώλεια κρίσιας να μοιάζει με Μιλτέα. Ξεπέρασε ήδη τον Κούτρη στις συμμετοχές. Και είχε έρθει από τον Γενάρη. Ο Νταΐρ έκανε τον Κρίστιανσεν να μην φανεί η απώλειά του. Βέβαια, εντάξει, τον Ονταΐρ δεν θα τον πάρουμε ποτέ, να ξέρετε. Δεν θα μπορέσουμε να τον πάρουμε ποτέ αυτό το παίχτη. Αν και δεν έχει ψηλό value. Λέτε, τον πουλάνε. Τώρα, άμα δώσω τα λεφτά. Μισό λεπτό. Και το λες ότι δεν έχεις πολύ. 3 δευτερόλεπτα, παιδιά, είναι το delay. Να ξέρετε. Το default. Για να πέσει δεν μπορώ να δώσω 1,6 για να πάρω τον πίνακα. Δεν γίνεται. Πολλά λεφτά. Δεν θα τα έχω για να τα δώσω. Αυτό θέλω να σου πω. Εντάξει, βασικότατη μέσα. Το καλύτερο σε αυτήν την κατηγορία έχω. Ωραία. Επαναληπτικός του κυπέλου. Πώς είχαμε κερδίσει μέσα στο Καϊσκάκι, 0-3. Δεν θυμάμαι. 0-3, ναι. Με πάλι αυτό το 4-3-3 παίζει ο Γκρόσο. Ο οποίος νομίζω ότι μετράει μέρες τον πάγκο του Ολυμπιακού, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω, αλλά θα δείξει.
Αμπτάλα, βγαίνει ο Τζολάκης, πάλι Τζολάκης στο κύπελο, τον εμπιστεύεται 100% και καλά κάνει γιατί είναι καλός. Λόρεν, δίνει στο Σανάμπρια, 1-0 Ολυμπιακός στο 6ο λεπτό. Με τον Αντώνιο Σανάμπρια. Μια χαρά ανησυχώ εγώ για την πρόκριση, ακόμα και με το 0-3. Το 20 έχουμε φτάσει. Κουζούκης. Μάξιτς. Ρωμανόφσκι. Μάξιτς. Ωραίο το σούτ. Αχ, βάλτε το ρε Δουβίκα να τελειώσει. Αν βάλουμε ένα γκολ τελείωσε το μάτς. Μπουζούκης, Μάξιτς, Στάνκοβιτς, ξανά Μπουζούκης. Μάξιτς, Στάνκοβιτς, Μπουζούκη, offside. Κλέβει ο Αλμπάνης, πολύ ωραία, δίνει στο Μάξιτς, Στάνκοβιτς, Ρωμανόφσκι. Ρωμανόφσκι, 1-1, δεν το βάλα το green screen, δεν είναι το green screen. Ω, κοίτα, ω. Δεν υπάρχουν CD βαλάντι μου. Από το Steam παίζουμε όλα τα παιχνίδια. Και το CD να πάρει στο Steam θα σου καταστήσει και μετά θα το κατεβάσει μέσω ίντερνετ. Δεν υπάρχουν πλέον φυσικές κόπιες παιχνιδιών. Δεν χρειάζεσαι καν το CD να μπει μέσα για να παίξει το παιχνίδι. Και δεν μιλάμε μόνο για το manager, μιλάμε για όλα τα παιχνίδια παγκοσμίως που βγαίνουνε. Το συντάκι που νομίζει ότι έχει το παιχνίδι μέσα έχει μια απλά εγκατάσταση του Steam. Με προκατεστημένο τον κωδικό, έτσι, αυτή η εγκατάσταση του Steam. 2-1, όντα ήρθωσε. Προκατεστημένο το κλειδάκι μέσα στο Steam, το οποίο το καθιστάς. Αν έχεις ήδη το Steam μέσα, απλά σου ανοίγει και σου περνάει το κλειδί. Το κάνει verify και κατεβάζεις από το ίντερνετ. Ακριβώς. Δεν υπάρχει ο λόγος. Δεν υπάρχει λόγος να χάνεις υλικό. Δεν υπάρχει λόγος να χάνεις την πέτα του παιχνιδιού. Μόνο και μόνο για ένα κωδικό που θα σου δώσει έτσι κι αλλιώς το CD. Φτιάξε ένα άδειο CD. Κόλλα το αυτοκόλλητο του παιχνιδιού το οποίο είναι διαθέσιμο στο ίντερνετ να το κατεβάσεις. Φτιάξε το εξώφυλλο, βάλτο και έχεις και το κουτάκι σου και έχεις και το υλικό από την πρώτη μέρα κυκλοφορίας. Γιατί εγώ ας πούμε έπαιζα από τις 12 η ώρα το βράδυ πριν βγει η πέτα. Και εσύ περίμενες το κουτάκι να έρθει σπίτι. Αγόρασε το ψηφιακά, υποστήριξε τον creator τον οποίο βλέπεις με την αγορά σου και από εκεί και πέρα υπάρχουν τρόποι να έχεις και το κουτάκι και να έχεις και ένα συντάκι άδειο με το αυτοκόλλητο Football Manager πάνω και να λες, α, κοίτα, το έχω και στη συλλογή μου. Πολύ ωραία. Σου είπα ότι δεν θα λείπει. Αλλά εντάξει, δεν μ' άκουσες. Κοίτα, έτσι όπως βγήκαν τα ζευγάρια, το πιο δίκαιο ήταν να παίξουμε τελικό με τον Όφη, ναι.
άσε τις συνεχόμενες χρονιές. Όλα. Όλα τα FM. Μην ψάχνεις μέχρι τις συνεχόμενες χρονιές και αν καθώς το μετράμε και τα λοιπά. Όλες. Η αμυντική μας καλή σε αυτό το μάτς. 6,3-6,4. Ωραία πέρασε ο Σανάμπρια. Ωραία έπεσε και ο Σιαμπάνης. Βρίσκεται στην ομάδα μας εδώ και 2 επεισόδια. Αν δεν τα έχεις δει, κακός. Όχι Μαρία. Δεν μπορεί. Ο μόνος που βάζει 40 single κάθε χρονιά ήταν ο Τσιγκάλκο. Και καμιά άλλη κατοσταριά επιθετική που έχουν κάνει στα save μας, αλλά εντάξει. 2008, 2012, 2015, 2019, 2021. Μανουήλ. Μωρέ, χάζω πέναλτι τώρα. Τον υπολογίζω για τα 2,5-3 εκατομμύρια που θα μου φέρει. Θες ίντερνετ για να κατεβάσεις ένα παιχνίδι όπως γίνεται παντού. Όχι μόνο στο Football Manager. Δεν μπορεί να παίξεις κανένα παιχνίδι χωρίς ίντερνετ. Τουλάχιστον για να κατέβει. Από εκεί και πέρα, μη γελιόμαστε. Ποιο σπίτι δεν έχει ίντερνετ τώρα, έλα. 2021 έχουμε, παιδιά. Αν έχεις τις... Αν έχεις όλα αυτά που χρειάζονται για να παίξεις video games 2021, έχεις και ένα τυπικό ίντερνετ. Νομίζω ότι, εντάξει, εδώ που έχουμε φτάσει πλέον, δεν νομίζω ότι υπάρχει σπίτι χωρίς ίντερνετ. Και αν υπάρχει, δεν παίζει video games. Νομίζω. Τουλάχιστον σε PC. Τώρα αν παίζει σε καμιά κονσόλα και έχει κανένα PS2, ξέρω εγώ. Λοιπόν, είμαστε στο τελικό. Δεν κερδίσαμε και αυτό το ματ. 2-2 παρόλα αυτά φέραμε. Στα πέναλτι πέρασε όφη τη Βέρεια, η οποία τη χρονιά την έχει κλείσει πάρα πολύ όμορφα. Έχει προσπεράσει από τελευταία χωρίς νίκη, έχει φτάσει να έχει προσπεράσει και την ΑΕΛ. Και πάρα λίγο να βρεθεί και στον τελικό. Λοιπόν, σε αυτό εδώ το match, στην έδρα μας με τον Ολυμπιακό, αν κερδίσουμε, είναι και μαθηματική απονομή του τίτλου. Κάτσε, γιατί σώθηκε η Βέρεια. Αλλά match δεν έχει να παίξει. Έχει match με τον Άρη. Έχει μάτς με τον Άρη. Έχει ένα τελευταίο μάτς με τον Άρη, στο Κλειάνθης Βικελίδης, δεν το λες εύκολο. Όχι, όχι.
ούτε καν που μπαίνω στον κόπο. Να σου πω την αλήθεια, να τσεκάρω. Δεν θα έχει. Λοιπόν, 35 μέρες απομένουν για τις εκλογές. Και ο πρόεδρος Μάριος Βαζέος θέλει να ξανακερδίσει την εκλογή του. Λοιπόν, ο Μανώλης Τηλουίδης, ο οποίος και αυτός διεκδικεί την προεδρία, δήλωσε ότι θα συνεχίσει την κατασκευή του καινούργιου γηπέδου. Μάλιστα, okay. Κάτι γι' αυτό. Κάθε 2 χρόνια έχουμε εκλογές, Γρηγόρη μου. Όπως γίνεται παντού. Γιατί αν είχα πάρει μπροσάι δεν θα ρώταγες. Φίλε μου Ραφαήλ. Χωρίς Δουβίκα, ε. Όχι, θα παίξει ο Δουβίκας και είναι και κουρασμένος. Δεν πάω αγαπητοί μου χωρίς τυπικά. Και Περικερίδη δεν θα παίξει κανένα μάτς με τον Ιωνικό, να ξέρετε. Μάνο, δεν ξέρω τι σου κάνει εσένα. Είναι από μέτριος μέχρι πολύ κακός. Δηλαδή το μέτριος είναι πολύ επίοικο. Η άποψή μου. Ναι, Αντώνη, απλά είναι ακριβώς, δεν μπορώ να το πάρω. Δυστυχώς. Ούτε υπάρχει περίπτωση να μείνει ελεύθερος ή κάτι, γιατί παίζει. Ου, τι έπιασε ρε, ωραίος. Μάξιτς δύσκολο να τον κρατήσουμε. Ακόμα και φέτος δηλαδή, για ξανά δανεισμό. Το βλέπω πολύ δύσκολο. Α, ρε, δοκάρι λέει. Βάλτο ρε. Βάλτο ρε τα Σάρα. Για τον Βρουσάη που ρώτησε πριν ο φίλος ο Ραφαήλ εδώ πέρα στο chat, δεν με τρελαίνει, νομίζω ότι έχω καλύτερους παίχτες. Και αν είναι να πάω να πάρω τον Βρουσάη τώρα είναι λίγο πισωγύρισμα. Θέμα είναι να γίνεσαι καλύτερος κάθε χρόνο. Εντάξει, Τζιαραλόν, καλό βράδυ. Καλό απόγευμα. Ο Βρουσάη θα έπρεπε... Να, το Σοδουβίκας. Κοράρι. 1-0-41. Ο Βρουσάη θα έπρεπε να έχει έρθει όταν ήρθε ο Αλμπάνης. Αντί του Αλμπάνη, να έχει έρθει ο Βρουσάη. Ήρθε ο Αλμπάνης και τα βλέπετε τα πράγματα τι κάνει. Αυτό. Τώρα δεν είναι λύση μιας ομάδας η οποία θα παίξει το Champions League του χρόνου ο Βρουσάη. Το manager. Είναι πισωγύρισμα 2 ετών. Είναι παίκτης ο οποίος άντε να τον έπαιρνα όταν πρωτοανέβηκα, αν ήταν ιδανικό ή κανένα ελεύθερο,
Αυτό. Να έπαιζε δύο χρονάκια. Το τέλος. Έχω χάσει πόσα είναι τα γκολ του στο πρωτάθλημα, να σου πω την αλήθεια. Σαράντα θέλουμε για να περάσουμε τον Αντωνιάδη. Πέντε δεν φέρνει ο Μπουζούκης. Δύσκολο. Μπράβο ρε Σκιαμπάνη. Ωραίος. Πέντε δεν φέρνει, αλλά θα φέρει λεφτά το καλοκαίρι. Εκεί που ήταν με 1,5 πόδι εκτός ομάδας, έπαιξε καλά φέτος. Δέκα. Πολύ αισιόδοξος είσαι. Μακάρι, αλλά είσαι πολύ αισιόδοξος νομίζω. Έχω ελάχιστο μέσο όρο ηλικίας. Τζιμ, τι νέο να φέρω. Όλοι νέοι είναι. 18 χρονών πιτσιρίκι παίζει βασικός. Ο Μάξιτς και αυτός 18 χρονών. Στάνκοβιτς είναι 20. Μπενσλιμάν 23. Ο Αμπντάλα είναι 24. Όχι, χάλια είναι τα φυσικά, αλλά ακόμα του Μπουζούκι. Δεν φτιάχνουν αίρεση, αφού δεν είναι αθλητής. Δεν είναι καλός αθλητής, τεχνική έχει. Έλα μωρέ τώρα. Χάνει η Βέρια, ναι. Η ΑΕΛ κερδίζει. Άρα είναι αυτό που σώθηκε η Βέρια, ρε. Μεγάλη προφητεία. Ωραία, μυστική δύο χάλια είναι τώρα. Κουρασμένη φουλ. Θα τις δείτε τις μεταγραφές του καλοκαιριού. Μπεν Σλιμάν, απίστευτο 2-1. Πολύ ωραίο γκολ. Θα τις δείτε τις μεταγραφές του καλοκαιριού τη Δευτέρα. Και λογικά τα πρώτα ευρωπαϊκά μάτς, έτσι. Εννοώ προκριματικά, γιατί παίζουμε προκριματικά. Μπράβο, μπράβο, μας κρατάει ο Σκιαμπάνης αυτό το μάτς, γιατί η αμυντική μας πετάνε λίγο χάρτα εδώ και οι δύο σήμερα. Και κλείνουμε τις αλλαγές με τον Γκάμπιτς στη θέση του Αλμπάνη. Δεν ξέρω. Αν παίξει καλά, λογικά θα ανέβει, ξέρω εγώ. Μόλις τελειώσει η χρονιά, μόλις πάρουμε το κύπελλο, τελείωσε και το live, Μαρκίζη. Να, έλα, δες. Πάμε μπροκέρο, τα έχει χτίσει ο μπροκέρο, ρε. Αχ. Έλα, κάνε την απονομή. Κάνε την απονομή. Λίχτο. Όχι. Όχι, μωρέ, όχι, όχι, στο 92, στο 94. Όχι. Δεν έχει απονομή. Ε,
Όχι, έχει. Έχει άγκυρο. Το πρώτο πρωτάθλημα. Το πρώτο πρωτάθλημα στην Νίκαια. Μπράβο. Νόμιζα ότι είχε παίξει το μάτς με τον Ολυμπιακό, με την ΑΕΚ. Α, δεν το είχε παίξει. Λοιπόν, η Λάρισα σώθηκε, η Βέρεια υποβιβάστηκε. Μπεν Σλιμάν δεν παίζει στο επόμενο μάτς. Όχι, η Λάρισα σώθηκε, η Βέρεια θα παίξει play-off. Αυτό είναι υποβιβάστηκε, θα παίξει play-off. Μπορεί να κάτι να κάνει. Λοιπόν, δύο μάτς πρωταθλήματος και το τελικό κυπέλλου με τον Όφη. Έχουμε μάτς πρωτάθλημα με τον Όφη, μάτς με την ΑΕΚ εντός και μάτς με τον Όφη στο Γεωργίος Καραϊσκάκης στο κυπέλλο. Μη σπαμάρεις, από τη στιγμή που έχεις μπει, σπαμάρεις συνέχεια. Το δάμε, γελάσαμε. Οκ, okay, δεν χρειάζεται να το σπαμάρεις. Ή με τη Ρόδο ή με το Βόλο. Όχι, Σταυρό. Ω, μας έδωσε και περισσότερο staff. Nice. Μπουζούκης και αυτός τροφική δηλητηρίαση. Τώρα γιατί έχει 10 μέρες κενό. Τι φάση. Πάμε να μας χαλάσουν το ρυθμό. Ωπ, νέο συμβόλαιο. Γιατί έλεγε το συμβόλαιό μας φέτος το καλοκαίρι. Λοιπόν, μπορώ να πάρω για 3 χρόνια συμβόλαιο, θα μου δώσεις. Για 2 χρόνια θες. Εντάξει. Είναι αυτοί που μένουν ελεύθεροι. Όχι. Όχι. Ωραία, υπογράψαμε και το νέο μας συμβόλαιο. A+ είναι η γνώμη της διοίκησης. Όχι, Jim, δεν έχουμε τίποτα. Έχουμε έναν παίχτη ο οποίος μπορεί να γίνει κάτι καλό. Περίμενα να τον βρω. Αυτόν εδώ που θέλω να τον κάνω center back. Πουντός. Πετράκης. Όχι ο γιος. Πατέρας. Θα πάει στην ΑΕΚ. Μάλιστα.
Είδε ή ενδιαφερόταν και ο γιος. Έφαγε βρώμικο το πρωί για τον Μιχαλακοπούλου εκεί πέρα και ξέρναγε μέχρι το πρωί. Εντάξει, δεν είναι πολύ κακός. Ξέρω, Λάμπρε. Τέλεια σε ένα β, νομίζω αφεντικό. Απλά ξέρω να παίζω το παιχνίδι. Τρεις σύλλογοι. Εντάξει, δεν είναι καμιά υπερδύναμη, να πω την αλήθεια. Άμα δώσει λεφτά, θα τον πάρει. Μπα, δεν έχουν λεφτά οι Γαλλικές. Δεν νομίζω. Τελικά πώς έχεις το πρωτάθλημα, ρε. 37. Θέλει άλλα 3 για να σπάσει το ρεκόρ του Αντωνιάδη. Τους δύο αγώνες που απομένουν. Ή δύο για να φτάσει το ρεκόρ του Αντωνιάδη. Να είναι και αυτό στην κορυφή. Λοιπόν, 25 μέρες απομένουν για τις εκλογές. Σταύρος Γκορανίτης και αυτός θέλει να συνεχίσει το χτίσιμο του νέου γηπέδου. Σαν υπόσχεση. Βάλτε ρε, υποσχεθείτε χρήματα. Έχω βάλει να μπορείτε να υποσχεθείτε και χρήματα. Υποσχεθείτε κανένα φράγκο. Σας έχουμε ανάγκη. Θα πουλήσουμε παίχτες και θα ξεπληρώσουμε εμείς μόνοι μας. Να το ξαναβολείς, το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Το Στάκοβιτς πιο εύκολο το βλέπω. Το Μάξιτς, δύσκολο. Πού τους είδες πέντε αστέρια. Τέσσερα αστέρια. Ο τελικός του conference είναι Fulham Guimaraes. Που απέκλεισε στην παράταση την ΑΕΚ. Μάλιστα. Για να δούμε. Δεν μπορεί να μπει σου καρτάτη, γιατί το έχω απαγορεύσει εγώ από τον editor. Δεν μπορεί να αναλάβει κάποιος ο οποίος δεν έχει σχέση με το σύλλογο. Άρα απαγορεύονται οι σου καρτάτης. Γρήγορη.
Πρέπει ο πρόεδρος να είναι μέλος του συλλόγου και να είναι από τα σπλάχνα του συλλόγου. Δέκατη έβδομη. Δεύτερο προγραμματικό γύρο θα παίξουν πρωταθλητές. Λοιπόν, κάτσε να κράξουμε λίγο εδώ πέρα. Να σιώσουμε λίγο χαρακτήρα. Αλλά δεν ξέρω αν έχει, αν έχει διαφορά η θέση στην Ευρώπη, δηλαδή του τέταρτου και του τρίτου. Αχιλέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το super sub με τα 2 ευρώ. Φαίνεται στο chat, δεν φαίνεται στο live, γιατί. Όχι, φαίνεται και στο live. Καλησπέρα, Άλεξ, και σε όλη την παρέα, όλη Lake. Όλη Lake. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αχιλέα, για το super sub, super chat. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, το εκτιμώ. Πάμε παιδιά ένα όλοι like, πάμε όλοι ένα like έτσι να γαργαλίσουμε λίγο τον αλγόριθμο. Ωραίο κατέβασμα και ωραίο τελείωμα. Είναι offside, είναι offside. Πάμε λίγο να το γαργαλίσουμε λίγο τον αλγόριθμο, πάμε. Πάμε λίγο, σπάστε το. Όποιος θέλει να βοηθήσει κάνει ένα like και βοηθάει. Δεν χρειάζεται ούτε χρήμα. Το ημίχρονο 0-1 Ολυμπιακός, χάνει 1-3 το ΠΑΟΚ. Έχει πετάξει κατά ετών πλέον ο Ολυμπιακός, εντάξει. Δεν του έχει βγει τίποτα μέσα στη χρονιά. Πάμε καράντς. Πάμε. Προκέρο. Αλμπάνης, Μπροκέρο. Τάνκοβιτς. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Κόρνερ. Ποιος θα το κάνει, ο Μπουζούκης. Τάνκοβιτς. Αυτό για τα επιθετικά στημένα που ανέφερε πριν ένα παλικάρι, πρέπει να κάτσεις να το φτιάξεις όταν βάζεις την τακτική, να μένει και το άλλο μπακ πίσω. Ναι, αλλά δεν το χάσω. Τι έχασε ο Τσιλιανίδης. Εδώ βήκα, πρέπει να βάλεις 3 γκολ. Πρέπει να σπάσεις το ρεκόρ. Άντε βρε αγόρι μου. Get me out of broken heart.
Πω! Τι κάνεις ρε Σοκράτη, αλήθεια τώρα. Αλήθεια τώρα. Πω πω. Εντάξει, του δίνω ένα μικρό, μια μικρή δικαιολογία γιατί ήταν με κεφαλιά. Η μπάλα, ξέρω, ήρθε από γροθιές, άρα ήρθε με φάλτσα. Του δίνω ένα μικρό ελαφρυντικό για αυτό το πράγμα. Κατά τα άλλα δεν δικαιολογείται αυτό που έχασε, εντάξει. Τα έχει βγάλει από πέρσι, ρε. Τα έδειξα πριν λίγο. Τα έχω δείξει και σε επεισόδιο. Άντεμπιους. Τα έχει βγάλει από πριν τον πάρο. Ωραίος ο Ρατζέλοβιτς. 1-2. Δεκατέσσερα γκολ φέτος. Πολύ καλή χρονιά έκανε. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι καλός. Του λέω, κοίταξε, 8.000 που παίρνει που είναι λίγα θεωρητικά, δεν τα αξίζει. Άλλος έπρεπε να τα παίρνει κανονικά. Τι πρωτάθλημα. Το έχουμε πάρει το πρωτάθλημα. Το πήραμε αφεντικό την προηγούμενη αγωνιστική. Ωραία, άλλοι τρεις βαθμοί. Το σακούλι. Θα πω κάτι το οποίο είναι λίγο ακραίο. Θεωρώ ότι η χρονιά του Αλμπάνη είναι πιο εντυπωσιακή από τη χρονιά του Βίκα. Μπορεί να φαίνεται ακραίο, αλλά αν κάτσετε να το σκεφτείτε, έχει μια λογική. Γιατί το λέω. Η χρονιά του Αλμπάνη είναι πολύ πιο εντυπωσιακή από τη χρονιά του Βίκα. Μάικλ Ντάγκλας δεν παίζει στο τελευταίο παιχνίδι με την ΑΕΚ εντός. Δηλαδή μπορεί να σας ταμπώσει, μπορεί να σας ταμπώνουν τα 42 γκολ, που είναι πολλά και είναι όντως πολλά, πάρα πολλά. Ειδικά 42 γκολ, 41 συμμετοχές. Αλλά ο άλλος έχει κάνει σε 40 μάτς 23 γκολ, 12 assist. Ποιον? Αν λες τον Αλμπάνη δεν έχει mentals. Αν λες τον Παπασταθόπουλο, εντάξει, δεν έχω δικούς μου παίχτες την άμυνα μικρούς. Δεν έχω δικούς μου παίχτες μικρούς που να κάνουν develop πράγματα. Δανεικοί είναι. Ουφ, 6 με 7 μήνες αυτός θα μείνει εκτός. Τώρα ο Βουβίκας θέλει 3 γκολ. Το μάτς με την ΑΕΚ. Τελευταία του ευκαιρία. Ή 2 για να πιάσει τον Αντωνιάδη ή 3 γκολ για να τον ξεπεράσει. Η Βέρεια κέρδισε 0-4 τη Ρόδο στο πρώτο αγώνα
Τη αξίζει τη Βέρεια με την προσπάθεια που έκανε, τη αξίζει να μείνει. 100%. Με την προσπάθεια που έκανε το δεύτερο γύρο και μετά. Εντάξει, η Μαγκλή Ντάγκλας τραυματίστηκε κιόλας, αλλά ήταν τιμωρημένος έτσι κι αλλιώς. Ο Βασόλος θα γίνει K19 προπονητής μαζί με τον Κόρμπο, ναι. Είναι καινή η θέση, επειδή δεν την έχω αφήσει καινή και τον περιμένει. Του το έχω υποσχεθεί έτσι κι αλλιώς στο συμβόλαιο. Γι' αυτό την άφησα καινή. Διότι το έχω υποσχεθεί. Λοιπόν, τελευταίο μάτς πρωταθλήματος. Μια χαρά. Απέναντι στην ΑΕΚ με καινούργιο προπονητή, τον κύριο Πετράκη. Για να δούμε πώς θα κλείσει το τελευταίο μάτς της χρονιάς στο πρωτάθλημα. Παίζει η Βέρεια με τη Ρόδο την ίδια ώρα για τα play-out. Πάνης, Μπουζούκης, Μάξιτς, Αμπντάλα. Μες στην περιοχή, έπεσε εκεί πέρα, δεν έδωσε τίποτα ο διαιτητής και σωστά. Βέρντε. Δεξιά, Μάξιτς, πέναλτι. Είναι πέναλτι για την ΑΕΚ αυτό, στο 8. Το κέρδισε ο καλύτερος της παίχτης πέρσι. Θα το εκτελέσει κιόλας ο ίδιος. Και θα το πιάσει ο Σιαμπάνης. Μπράβο ρε Μάριε. Ωραίο passing game. Αμπντάλα, Αλμπάνης, ξανά Αμπντάλα. Πασούλες παίζουν μεταξύ τους εκεί πέρα. Του βήκα στην κεφαλιά out. Κούτρης. Μακρινό πλάγιο, ο Δουβίκας παίρνει την κεφαλιά, αλλά ο Ιβάν μάζεψε εύκολα. Μάξιτς, πολύ ωραίος. Δεν θα μπορούσαμε να τον κρατήσουμε με τίποτα το Μάξιτς, ρε φίλε. Τάνκοβιτς, Αλμπάνης, Μάξιτς. Γυρνάει την μπάλα προς τα πίσω. Μιχάη. Ωραία αλλαγή για τον Αμπντάλα. Δεν πέρασε. Τάνκοβιτς, επιμένουμε. Αμπντάλα. Καλή σέντρα, Δουβίκας στην κεφαλιά, δοκάρι. Βάλτο ρε Τάσο. Βάλτο ρε Τάσο. Δύο γκολάκια να πιάσουμε τουλάχιστον τον Αντωνιάδη. Κρίμα είναι. Αν τον Ερυθρό Αστέρα. Καλησπέρα Παναγιώτη. Προκέρο. Κλείστηκε, Μάξιτς, Μπουζούκης, out. Έχουμε ευκαιρίες, όχι κάτι τρομερό, προς το παρόν. Ήρεμα, μπράβο παιδιά μου. Πάμε λίγο μπροστά τώρα. Πάμε, Μπροκέρο. Σέντρα είναι ωραία, Δουβίκας, 1-0. Στο 31. Άλλο ένα γκολ για να πιάσει τον Αντωνιάδη την ιστορία του πρώτου σκόρερ της Αλφα-Εθνικής σε μια χρονιά. 39 γκολ είχε πετύχει ο Αντωνιάδης το 71-72. 38 έχει πετύχει αυτή τη στιγμή ο Δουβίκας. Μόνο στο πρωτάθλημα μιλάμε, έτσι.
Και το ημίχρονο θα κυλήσει το υπόλοιπο έτσι, χωρίς κάποια φάση ή κάτι. Καλά παίξαμε μέχρι τώρα. Θα βγει ο Μπουζούκης για να μπει ο Γιατρούδης. Γιατρούδης, Αλμπάνης, Δουβίκας, Αμπτάλα, Αλμπάνης, αχ, βάλ' το ρε Δούβι. Βάλ' το εκεί πέρα. Και Χάιμ. Αμπτάλα, ξανά και Χάιμ. Ξανά Αμπτάλα. Μάξιτς. Αριστερά, τον βλέπεις, αριστερά, μπράβο. Μαλακία κάνατε. Αμπτάλα. Μάξιτς. Κούτρης. Μέσα στην περιοχή. Γιατρούδης. Πετυχαίνει την μπάλα. Η μπάλα πετυχαίνει το πουλί στο στόμα. Μάξιτς θα βγει, θα μπει ο Μπενσλιμάν. Και Χάιμ, Αμπτάλα, και Χάιμ, Τάνκοβιτς, Κούτρης, Μπροκέρο, έλα ρε Δούβι. Ένα ακόμα γκολ τουλάχιστον. Απλά να πιάσεις την κορυφή τον Αντωνιάδη, έλα, ένα γκολάκι. Νάτο, νάτο, νάτο. Όχι. Ευτυχώς που δεν το φάγαμε βασικά. Όχι ότι έχει σημασία το σκορ. Απλά να μαζέψουμε όσους περισσότερους βαθμούς μπορούμε. Ράνι και Ντύρα, Μητάει, ξανά Ράνι και Ντύρα, Τη Λορέντσο, ψηλή παλιά, Χεκχάιν το καθαρίζει, Μπενσλιμάν. Το Δουβίκα, γκολ ο Δουβίκα στο 73! 2-0! Φτάνει τα 39 γκολ στο πρωτάθλημα. Ισοφαρίζει την ιστορική επίδοση του Αντώνη Αντωνιάδη το 71-72. Φαντάζομαι τον Παναθηναϊκό. Λογικά με τον Παναθηναϊκό πρέπει να ήταν ο Αντωνιάδης. Γιαμπάνης. Αμπτάλα. Μενσλιμάν. Δουβίκας. Μέσα στην περιοχή ο Δουβίκας είναι πρώτος σκόρερ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι πρώτο σκόρερ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου σε μία χρονιά. 40 γκολ. Τάσος Λουβίκας γράφει ιστορία στην Ίκαια. Σαράντα γκολ σε μία χρονιά στο πρωτάθλημα. Εντάξει, προφανώς ο Αντωνιάδης ήταν. Πρέπει να έχει πάει και στον Ολυμπιακό μετά, δεν θυμάμαι, αλλά την καριέρα του Παναθηναϊκού την έκανε. Το πέτυχε η τελευταία αγωνιστική, το play-off. 40 γκολ στο πρωτάθλημα σε 36 αγωνιστικές. Στάνκοβιτς, Λεωνάρντο Κούτρης, Στάνκοβιτς σέντρα, ο Αλμπάνης κατεβάζει, δίνει στο Δουβίκα 41! Δεν ήθελε να είναι στρογγυλό το νούμερο. Ήθελε να χτυπήσει τους Οσιντάκηδες. 41 γκολ ο Δουβίκας. 4-0 στο 91. Μια ιστορική επίδοση η οποία δεν θα σπάσει ποτέ στην πραγματικότητα, έτσι.
Τώρα τα 39 γκολ στο πρωτάθλημα δεν σπάνε. Στην πραγματικότητα, αλλά στο manager σπάνε. Και το έκανε πράξη ο Τάσος ο Δουβίκας. Ο Δουβίγκολ με 41 γκολ στην κανονική διάρκεια, στη διάρκεια όλου του πρωταθλήματος, πετυχαίνοντας 4 γκολ στην τελευταία αγωνιστική των play-off. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει την τρίτη θέση και η ΑΕΚ εξαρτάται από εμάς αν κερδίσουμε τον ΟΦ. Αν χάσουμε τον ΟΦ και χάσουμε το κύπελο, θα βγει ο ΟΦ η Ευρώπη. Με δεύτερο σκόρ τον Αργίμπη. Μάλιστα. Κούτρις δεν παίζει στο τελικό. Και θα κατέβουμε με το Λίρατζι αριστερό μπακ. Γιατί ο Νταΐρ είναι με την Εθνική Βραζιλίας K20. Και δεν το είχα δει να μην βάλω τον Κούτρι σε αυτό το μάτς. Δεν πειράζει. Δεν το είχα δει. Α, παίζει ο Μπεν Κλιμάν. Δεν παίζει, αλλά έχει καλά στατιστικά για να παίξει αριστερό μπακ. Και είναι και αριστεροπόδαρος. Μεγαλύτερη θέση στην ιστορία του Ιωνικού. Πέρσι ήταν η τρίτη θέση, τώρα είναι η πρώτη. Νέο average record για το Δουβίκα 752. 41 γκολ, έσπασε το ρεκόρ το 39 γκολ του Αντώνη Αντωνιάδη το 71. Σουρλής βγήκε talent of the year. Θα ήθελα να μου τον δώσει ο Ολυμπιακός στο δανεικό του χρόνου, γιατί είναι εξαιρετικός. Βάλει τον shortlist. Α, τον έχω shortlist, ωραία. Δουβίκας πρώτο σκόρ με δεύτερον αργή πιτήριο τον Λόρεν. Greek Super League talent of the year ο Στάνκοβιτς. Με δεύτερο τον Μάξιτς και τρίτο τον Μπεν Σλιμάν. Goalkeeper της χρονιάς ο Σιαμπάνης. Αναμενόμενο. Προπονητής της χρονιάς εγώ με δεύτερο τον Νίκο Παπαδόπουλο του Πανετολικού και τρίτο τον Γιώργο Σίμω του Όφη. Η εντεκάδα της χρονιάς είναι Σα, Αμπντάλα, Ντάγκλας, Μιχάη, Ταβάρες. Ξέρετε ποιος Ταβάρες, ο γνωστός Ταβάρες. Στάνκοβιτς, Μάξιτς. Αλμπάνης, Μπουζούκης, Ρωμανόφσκι και Δουβίκας. Όχι τη Sporting, το αριστερό μπακ της Μπενφίκα. Super League 2 είναι αυτή, εντάξει. Καλύτερος Έλληνας παίκτης της χρονιάς Δουβίκας, δεύτερος Αλμπάνης, δεύτερος Μπουζούκης. Ξένοι παίκτες, καλύτερος ο Ταβάρες, μετά ο Ροντρίγκο Γκόμεζ του Πανετολικού, πολύ ωραίος. Και ο Ούρος Μάξιτς τρίτος. Πήρε και 5.000 επειδή είχε πρώτο σκόρερ στην κατηγορία ο Δουβίκας. 4,6 πήγε το value του. Οπότε θεωρώ τα 8 εκατομμύρια είναι λογικά. Όπως σας είπα, ο Γκρόσο πάει για απόλυση. Απολύθηκε τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω, Ευαγγέλη, τι να σου πω. Μάλλον επειδή είναι Πορτογάλη. Και ο Ταβάρης πρέπει να είναι σαν τον Παπαδόπουλο στην Ελλάδα. Α, του Αστέρα είναι. Νόμιζα ότι ήταν του Πανετολικού. Εντάξει. Είδα το κίτρινο και έμεινα. Ναι, Νούνο Ταβάρης Μέντες. Θα δούμε. Κάτσε, γιατί έχουμε ακόμα μάτς. Θέλω να το πάρουμε το double. Εντάξει, MVP της αγωνιστικής, λογικό. Ναι. Και χάει 6 με 9 μέρες εκτός, χάνει τον τελικό. Ποιος είναι φαβόρι για να λάβει τον Ολυμπιακό?
ο Μπερνάρ Κασόνι. Ποιος είναι προπονητής στην Αλγέρ της Αλγερίας. Τώρα στην πραγματικότητα. Βλέπω έχει περάσει και από Μαρσέη, από Εθνική Αρμενία κτλ. Εντάξει, μπορεί να μην είναι αυτός, αυτόν δίνουν τα μίντια. Και επόμενο φαβορεί να απολυθεί είναι ο Σίμος, λέει του Όφη. Εντάξει ρε παιδιά. Μας έβγαλε πέρσι η Ευρώπη και φέτος έκτους, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, συνεχίζονται 10 μέρες ακόμα για τις εκλογές. Ο Παύλος ο Τσέκος και αυτός θέλει να συνεχίσει το γήπεδο, να το χτίζει. Ο Αλμπάνης λέει θέλει νέο συμβόλαιο. Θα προτιμούσα όχι. Α, όχι. Πατ την πλατούλα θέλει. Δεν θέλει νέο συμβόλαιο, εντάξει. Τρίτος τελικός της ιστορίας μας. Δύο στο save έχουμε παίξει. Είναι αυτός ο δεύτερος. Τέταρτη χρονιά λοιπόν για το πρώτο double. Για να πάμε να το πάρουμε. Στο Γεώργιος Χαρεσκάκης. Η Αντζέ θέλει τον Αμπντάλα. Θέλουν να δώσουν 2 εκατομμύρια. Όχι. 4. Τέσσερα εκατομμύρια για μα θέλετε. Με τυπικά γηπεδούχο τον Όφη. Λοιπόν, ο Μπεν Σλιμάν θα παίξει αριστερό μπακ. Όπως σας είπα. Ωραία, πάμε. Κύριος Κομίνη διαιτητής. Πάμε να σηκώσουμε το δεύτερο τίτλο για φέτος. Εντάξει, αυτός τώρα να είναι εξάδελφος του άλλου του πατή, δύσκολο το βλέπω, παιδιά. Καλή ομάδα Όφη, θέλει προσοχή. Τον έχουμε αντιμετωπίσει και στην κανονική διάρκεια και στα play-off παντού. Το 11ο λεπτό, χωρίς φάση προς το παρόν. Νάτος ο Μπροκέρο, ο Μπουζούκης πετάει για το Δουβίκα, έκτοξε πέταγμα. Δουβίκα θα κάνει το σουτ. Και ο Μπριγκίδο, πώς τον λένε, τον τερματοφύλακα, διώχνει σε κόρνερ. Τάνκοβιτς δεν περνάει, η σέντρα του είναι πλάγιο. Αμπντάλα, όχι. Μπριγκίδο, τον λένε τον τερματοφύλακα του Όφη. Δεν κακός, εντάξει. Ρατζέλοβιτς από τα δεξιά. Σωστό το τάκλινγκ του Μπεν Σλιμάν, επιμένει. Κλέβει την μπάλα. Το διώξιμο ήταν κακό. Τέρτζιον, Φατί, 1-0 ο Φατί. Ο Ένσα Φατί, 16ο γκολ φέτος. 1-0 ο Όφη στο 17. Ανοίγει το σκορ. Πολύ ωραία η πάσα του Στέρτζιον στον Φατί. Πάρα πολύ ωραία. Ρατζέλοβιτς, διώχνουμε. Μπουζούκης, πάμε. Δουβίκας, πετάει στον Μπροκέρο.
Μπροκέρο μέσα στην περιοχή από τα αριστερά. Περνάει. Όχι σουτ. Όχι σουτ. Καλησπέρα, μόλις χόλασα. Τι έχασα. Όλο το live, φίλε. Τρεις ώρες. Όλα τα play-off. Τα πάντα. Μπροκέρο. Μέσα στην περιοχή. Γυρνάει για το Δουβίκα. Ευκαιρία. Αλμπάνης 1-1. Το 26. Χρήστος Αλμπάνης συνεχίζει την εξαιρετική του χρονιά. Ισοβαρίζουμε. Προσπάθησε ο Μπριγκίδο να πέσει να πιάσει το σούτ και του Αλμπάνη. Ρατζέλοβιτς. Προσοχή, μπράβο. Μπράβο Μάριε, μπράβο. Μπροκέρο. Ωραία για τον Αλμπάνη που έχει χώρο. Από τα δεξιά Αλμπάνης μέσα στην περιοχή. Κλείστηκε από δύο αμυντικούς. Και κλέψαν την μπάλα πολύ ωραία. Και βγαίνουν και στην αντεπίθεση. Είναι ο Αμπντάλα εκεί πέρα. Είναι στο Μιχάη. Ξέρω βρε. Είπα κάτι. Απλά με ρώτησε τι έχασα και σου απάντησα. Αμπντάλα. Αλμπάνης, Μπουζούκης. Γιάννης Μπουζούκης. Έλα ρε Παναγιώτη μου τώρα που είσαι και χθεσινός και την τακτική έχεις και παίζει τόσο καλά η ομάδα. Βλέπεις όλα τα επεισόδια, βλέπεις όλα τα live και δεν ξέρεις. Άνοιξε την περιγραφή και δες. Λες και την έχω κρυφή. Πολύ ωραίος, πολύ ωραίος ο Γιάννης ο Μπουζούκης. Ανατρέψαμε 1-2. Μπράβο. Τάνκοβιτς. Ωραία, πολύ ωραία για τον Αλμπάνη. Αλμπάνης κάνει κάποιες τρίπλες. Δουλεμένος στην προπόνηση είναι αυτό. Δουλεμένος στην προπόνηση είναι, παιδιά, είδα την πάσα προς τα πίσω. Να το, να το, είναι γκολ, είναι γκολ, είναι Δουβίκας 1-3. 1-3 ο Τάσος. Μόλις βλέπω την πάσα προς τα πίσω, είναι δουλεμένος στην προπόνηση, σου λέω. Πάρα πολύ κοντά στο double. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στο double. Εντάξει, ο Μπενσλιμάν δεν παίζει πάρα πολύ καλά, λογικό. Δεν την ξέρει τη θέση. Απλά έχει τα stats για να παίξει. Γι' αυτό τον έβαλα αριστερά, επειδή λείπουν όλοι οι άλλοι δύο. Πιθανόν δηλαδή ο Λίρατζης να παίζει καλύτερα, αλλά εντάξει, ένιωσα λίγο πιο σιγουριά με τον Μπενσλιμάν. Μετά το δεύτερο ημίχρονο, μάλλον για σβηστό το βλέπω να πηγαίνει. Πρώτη αλλαγή, Μπενσλιμάν έξω μέσα ο Λίρατζης. Ναι, ρε. Αλμπάνης επίσης θα βγει, θα έρθει ο Μπροκέρο από τα δεξιά και θα πάει ο Ρωμανόφσκι από τα αριστερά. Άρε. Βα, γυριστή κεφαλιά προς τα πίσω του Δουβίκα, παραλίγο να κάνει το 1-4. Τελευταίο μάτς μάλλον του Μάξιτς, και με το Περιβραχιόνιο αλλά και με το Πανέλα του Ιωνικού. Δύσκολο σας λέω να τον κρατήσουμε. Θα μπει και ο Γιάνγιτς στη θέση του Στάνκοβιτς. Μάξιτς δεν βγαίνει, είναι αρχηγός έτσι κι αλλιώς. Νομίζω ότι είναι ο αρχηγός μετά τη φύγη του Κρίστιανσον. Δεν θυμάμαι. Ποιος είναι αρχηγός ρε παιδιά, μισό λεπτό. Ποιος είναι αρχηγός? Α, ο Σοκράτης είναι πρώτος αρχηγός. Ο Μπουζούκης φοράει το Προεραχιόνιο, άκυρο. Ο Μπουζούκης σήκωσε το πρωτάθλημα και το κύπελλο θα το σηκώσει. Βασικά μπορεί να μην ήταν ο Μπουζούκης. Να τον είχα αλλάξει, είχα βάλει γιατρούδι στο πρωτάθλημα εκείνο το μάτσο. Οπότε δεν ξέρω ποιος το σήκωσε.
τυπικά τα υπόλοιπα λεπτά του αγώνα. Θα φέρουμε στην νίκια κι άλλο κύπελο, κι άλλο γκολ ο Τάσος Δουβίκας, νούμερο 48 για τη φετινή χρονιά. Το γλυκό. Να γεράσουμε για λίγο γλυκό. Και το κύπελο θα έρθει και αυτό στην νίκη. Θα το πάρουμε το double. Ποιος θα το σηκώσει? Ποιος ήτανε? Μπουζούκης. Μπουζούκης θα το σηκώσει το κύπελο. Όλε! Είναι και το κύπελο δικό μας. Μπράβο, τώρα μας ανοίγει η όρεξη λίγο όμως, σιγά-σιγά. Για παραπάνω πραγματάκια, για την Ευρώπη. Μόλις τώρα τελείωσε ο δεύτερος στόχος του save. Ο τρίτος στόχος είναι και ο πιο δύσκολος όμως. Να φέρουμε το Champions League στην νίκια. Όπως κάναμε και με την νίκη Βόλου και με την Καλαμάτα. Εντάξει, Greece Hall of Fame. Ωραία, χαρούμενοι όλοι. Δουβίκας 2 γκολ, 1 assist, τρομερός. Ο Φανσίπ ήρθε να δει Ηλία Μπακουτσί. Ωραίο center back. Κοντός βέβαια. Δεν είναι. Όχι, και έχει consistency. Για Μπάνι, Αλμπάνι και Δουβίκα. Overachievers ήμασταν εμείς. Θα έλεγα Ιβέρια. Ότι ήταν overachiever. Όχι εμείς. Που έφτασε μέχρι τον ημιτελικό. Και στα πέναλτι αποκλείστηκε για να πάει τελικό. 5,75 η αρχική τιμή του Δουβίκα. Ματς, 48 γκολ ο Τάσος Δουβίκας, συνολικά στην καριέρα του συνολικό 48 ματς, 55 γκολ. Πότε είναι οι εκλογές? Πρέπει να είναι 1η του μηνά, νομίζω. Πρέπει να είναι 1η Ιουνίου. Ωραία, το Club Vision για την επόμενη χρονιά, το δέχομαι. Ωραία, κάτσε να τους πω ότι... Αφού το 10 το σήκωσε. Θα δω, περίμενε να σου πω. Top 3... Όχι, δεν το θεωρούν ότι γίνεται. Ωραία. Top half, ωραία. Απλά να είμαστε καλοί στο Champions League, εντάξει. Και θα δούμε για τα πρόμηση στην επόμενη χρονιά. Α, το πρωτάθλημα. Κάτσε, το δούμε. Περίμενε, εδώ. Είχε βγει ο Μπουζούκης, δεν έπαιζε ο Προσταθόπουλος, άρα το σήκωσε ο Νίκολαος Στάνκοβιτς. Μπράβο Μάριο, ακριβώς. Λοιπόν, πότε είναι οι εκλογές? 1η Ιουνίου, οπότε πάμε μέχρι 1η Ιουνίου να δούμε τις εκλογές. Εδώ πέρα παιδιά, όποιος θέλει κάνει ένα pause στο βίντεο. Μετά το live, άμα θέλει να τα δει αναλυτικά τι έγινε και τα transfer out. Ωραία.
Εδώ πέρα τα moments to remember. Δύο ήττες στην Ελλάδα. Το 2-0 από τον Αστέρα και το 2-1 από τον Ολυμπιακό. Το conference αυτά κάναμε. Στο κύπελλο μόνο νίκες. Με πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης το Δουβίκα με 7 γκολ και εκεί. Μεγαλύτερη νίκη το 8-1 με τη Χάπουελ. Το 7-0 το match to remember με τον Ολυμπιακό. Και γκολ της σεζόν του Μπουζούκι με τον Άρη. Το 11, κάτσε να το δούμε. Φάουλ παίζει να είναι. Ναι, απευθείας φάουλ. Εδώ πέρα πόσο ανέβηκαν τα sponsorships. Ανέβηκαν αρκετά. Πουλήσαμε 2.186 φανέλες. Νούμερο 1 σε πωλήσεις η φανέλα του Δουβίκα, Αλμπάνι, Μπουζούκι, Μπροκέρο και Μιχάη. Η εντεκάδα της χρονιάς είναι Σιαμπάνης, Αμπτάλα, Ντάγκλας, Μιχάη, Κρίστιανσεν, Μάξιτς, Μπενσλιμάν, Αλμπάνης, Μπουζούκης, Ρωμανόφσκι και Δουβίκας. Και εδώ πέρα τα βραβεία, προφανώς, που είδαμε και πριν. Τα record breakers. Τα περισσότερα goal συνολικά από ένα παίκτη σε μια σεζόν στην Ελλάδα. Τα περισσότερα goal πρωταθλήματος σε μια σεζόν στην Ελλάδα. Έκανε τα περισσότερα clean sheet σε μια σεζόν ο Σιαμπάνης, όχι στο πρωτάθλημα, γενικά, 21. Τα περισσότερα man of the match σε μια σεζόν για το Δουβίκα, 10, όχι στο πρωτάθλημα, ξαναλέω. Και η μεγαλύτερη τιμή που πήραμε ήταν τα 5 εκατομμύρια του Κρίστιανσεν. Η Σουόνση χώνεται για Δουβίκα. Πόσα έχει η Σουόνση? Έχει 5,13, δεν σε φτάνουνε. Οπότε το πάμε μέχρι 1η Ιουνίου να δούμε ποιος θα βγει στις εκλογές, παιδιά. Να πάρετε μια εικόνα κι εσείς. Τα budget της επόμενης χρονιάς είναι 3,82 για συμβόλαια και 912 χιλιάρικα για μεταγραφές. Πάρα πολύ καλά. Ανεβήκαμε εξαιρετικά σε ποσά. Αυτά, παιδιά, είναι πιο πολλά που πας για να είναι στην ανεργία, Πήγε στο Ριτούτσι, βρες το mod και έχει οδηγίες αναλυτικότητας. Δεν πρόκειται να σε... Δεν μπορώ να σε βοηθήσω εγώ, δυστυχώς. Παίζει η Ελλάδα στο Euro. 24, όχι. Χρυσό παπούτσι, νομίζω ότι πρέπει να τελειώσουν όλα τα πρωταθλήματα. Δεν έχουν τελειώσει όλα αυτή τη στιγμή. Δέκα εκατομμύρια είναι. Golden Shoe. Ναι, δεν έχουν τελειώσει ακόμα τα πρωταθλήματα. Αν είναι legend του συλλόγου, όχι, τρελός. Ούτε καν icon δεν είναι. Πιο κάτω και από μένα είναι στο favorite personnel. Τα χρέη, παιδιά, είπαμε, είναι 9,6. Πληρώθηκαν τώρα κάποιες δόσεις, εντάξει. Πάμε λίγο 1η Ιουνίου να δούμε τι θα γίνουν στις εκλογές. Για να τελειώσουμε κιόλας για σήμερα. Αύριο τι ώρα Twitch? Αύριο τίποτα ώρα Twitch. Αύριο είναι Σάββατο. Α, είναι και τελικός conference. Guimaraes Fulham. 3-2 το πήρε Guimaraes. Πάπε κλείσε την ΑΕΚ. Α, κάτσε να το κάνω εδώ για να το ξεχάσω κιόλας. Θέλω να μου ανεβάσεις το revenue.
Reject. Όχι. Τώρα πόσο είμαστε, τώρα είμαστε 20%, καλά είναι, εντάξει. Για να δούμε ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος, ποιον θα βρίσκουμε για τα επόμενα δύο χρόνια. Θα ξαναπάρει την προεδρία ο κύριος Βασλέος που είναι τώρα. Election Day. Πρέπει να ψηφίσουν οι οπαδοί για τα επόμενα δύο χρόνια που θα είναι πρόεδρος. Δεν έκανε κάποια υπόσχεση ο Βαζέος για να ξαναεκλεχθεί. Τι θέλει ο Μπουζούκης, νέο συμβόλαιο. Καλά. Το είπα ότι ο Αλμπάνης ήρθε με την ίδια πρόταση για νέο συμβόλαιο σε μένα και δεν το πήρε, γι' αυτό έτσι πρέπει να κάνεις και εσύ. Και απάντησε ότι ο Χρήστος λέει είναι καλύτερος άνθρωπος από μένα, αλλά καταλαβαίνω. Οκ, Μπουζούκη, μη μειώνεις έτσι τον εαυτό σου, ρε. Εάν ο Χρήστος Αλμπάνης λέει ο Αμπτάλα μπορεί να αφήσει κάτι τέτοιο πίσω του, τότε έχεις δίκιο, μπορώ κι εγώ. Συγγνώμη, αφεντικό. Ναι, Πέτρο, είμαστε τα μπλούχοι. Λοιπόν, να μάθουμε τον πρόεδρό μας. Ποιος θα κερδίσει τις εκλογές 1η Ιουνίου του 2024. Βαζέως. Ο νυν πρόεδρος κερδίζει και τις επόμενες εκλογές. Θα είναι πρόεδρος για τα επόμενα δύο χρόνια. Απέναντι στον Παύλο Τσέκο, τον Σταύρο τον Κορανίτη, τον Μανώλη τον Τηλιουίδη και τον Μάκη τον Δρακόπουλο. Οπότε ο κύριος Βαζέος θα κάνει τη δεύτερη και τελευταία θητεία του. Δεν μπορεί να κάνει άλλη θητεία. Εδώ πέρα συνεχίζονται αυτά, ψάχνουμε μέρος για να χτίσει το γήπεδο 7.273 θέσεων. Ο ίδιος υποσχεθεί το γήπεδο, ο ίδιος ξεκίνησε το γήπεδο, οπότε δεν χρειάζεται να υποσχεθεί κάτι άλλο. Μάστε σεμπάει. Οπότε, με την τελική βαθμολογία εδώ πέρα, κάνω και ένα save. Ήρθε η ώρα να κλείσουμε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θυμηθείτε να κάνετε ένα like από κάτω αν σας άρεσε και η σειρά, αν σας αρέσει το περιεχόμενο και όλα αυτά. Να γαργαλίσουμε λίγο τον αλγόριθμο. Πάμε λίγο, δώστε λίγο πόνο. Ελπίζω να περάσετε όμορφα. Ελπίζω να σας γέμισα το μεσημεριανό σας σήμερα. Με χαρά, με διασκέδαση, με όλα αυτά τα ωραία πραγματάκια. Δευτέρα θα έχει το επόμενο επεισόδιο. Θα δούμε μεταγραφές και τα πρώτα μάτς του Champions League. Παιδάκια μου. Εντάξει. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να προσέχετε πάνω απ' όλα. Να περνάτε όμορφα. Και καλή συνέχεια σε όλους, να έχετε καλό υπόλοιπο Παρασκευής και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας, bye bye!